παρατηρήσεις, ερωτήσεις, σχόλια. Προτιμούν να τα λένε μόνοι τους. Ο Δήμαρχος εδώ, ο Γιώργος Κουδελάκης, έχει την δυνατότητα και έχει κάνει και πράγματα για να έχει αυτή την άνεση σήμερα να κάνει την διαδικασία και έχει και το αυτοδιοικητικό background για να το κάνει αυτό. Φανταζόμαι ότι όλοι εσείς εδώ, οι περισσότεροι το γνωρίζετε. Λοιπόν, να πω δύο πράγματα για την διαδικασία. Καθώς σήμερα όλοι μπορούμε να ρωτήσουμε εδώ τον Δήμαρχο. Μια φορά Δήμαρχος, ο πάντα Δήμαρχος, έτσι. Λοιπόν, έτσι είναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, θα δώσουμε στην αρχή το λόγο στον συνάδελφο του δημοσιογράφου, θα δώσουμε στην αρχή να κάνουμε τις ερωτήσεις τους. Όσο γίνεται αυτή η διαδικασία, η ολοκαπαντής δηλαδή του δημοσιογράφου, έχετε όλοι από ένα μπλοκάκι που μου ζήτηκαν να στείλω στο χέρι, μπορείτε να γράψετε τις ερωτήσεις σας, να επιμονήσουν εδώ παιδιά, θα ευχαριστώ πάρα πολύ που θα βοηθήσουν. Αν κάποιος... Όσο γίνεται αυτή η διαδικασία, να μαζέψω τις ερωτήσεις, να τις μεταφέρω εδώ στον Δήμαρχο και να απαντήσει. Αν κάποιος νομίζει ότι είναι πιο εύκολο ο ίδιος να κάνει την ερώτηση, θα μας τα πει εδώ, θα είναι αυτή η διαδικασία, θα την κάνει ο ίδιος. Λοιπόν, εγώ δεν έχω κάτι να πω. Του καλωσόρισμα στον Δήμαρχο του Δήμαρχου. Καλημέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν απόψε εδώ, μια όμορφη μέρα που θα μπορούσατε να την ξοδέψετε με τις οικογένειές σας και τα παιδιά σας και εσείς την αφιερώνετε σε εμάς και είναι βαθιά τα ευχαριστώ γι' αυτό. Αποφασίσαμε μαζί με τους συνεργάτες στο συνδυασμό να κάνουμε αυτή την διαφορετική, θα έλεγα, και πρωτότυπη διαδικασία, γιατί και εμείς πολλές φορές οι ίδιοι κουραθόμαστε από τους μονόλογους των πολιτικών την προεκλογική περίοδο, όπου παίρνουμε όλοι ένα μικρόφωνο όλοι μας και απολαύουμε αυτά που έχουμε ετοιμάσει από το σπίτι μας. Αυτό το διαδραστικό ανοιχτό debate, που θα είναι στην αρχή και μια ανοιχτή συνέντευξη τύπου, γιατί είναι εδώ ο τοπικός τύπος και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα στον καθένα από αυτούς προσωπικά για την παρουσία τους, θα μας δώσει τη δυνατότητα και να ανοίξουμε θέματα που απασχολούν κυρίως εσάς, που απασχολούν πρωτίστως την πόλη και να μπορέσουμε να έχουμε μία διαδραστική, ζωντανή και πιστεύω εξόχως ενδιαφέρουσα συζήτηση ή διαδικασία. Με αυτές τις λίγες σκέψεις, γιατί ο λόγος σήμερα είναι σε εσάς και σε αυτά τα θέματα που θέλετε να σχολιάσουμε, να θίξουμε, να απαντήσουμε, δηλαδή νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε πρώτα, όπως είπες, με τους συναδέλφους και σιγά σιγά με ερωτήσεις που έρχονται εδώ. Όσοι γράφετε ερωτήσεις, θα υπάρχει Τζίνι εκεί και ίσως και ο Κώστας, ο Νίκος ο Χατζηδάκης, η οποία όποιος έχει κάτι γραπτό, θα έρχεται κάποιος να το παίρνει. Το γραπτό μπορεί να είναι και επώνυμο και ανώνυμο. Δηλαδή η ερώτηση δεν μπορεί να είναι και ανώνυμο. Δεν... Έτσι. Την φέρνουμε εδώ, γίνεται μια επεξεργασία και ο Δημήτρης μετά θα κάνει ένα γέφυρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τους συναδέλφους τους δημοσιογράφους, να πάω από τα αριστερά. Θα παρακαλέσω να βρείτε μέσω ενημέρωσης και όνομα, για να διευκολύνετε και εμένα, δεν είναι άλλο, και να πείτε το θεωρό μας. Παρακαλώ. Λέγομαι Δημήτρης Πετρόπουλος από την διαδικτυακή στο Σιλίδια, nstv.gr. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα Δήμαρχε και να έχετε ένα εγώριμο και παραγωγικό διάλογο. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Πολλά από τα μεγάλα έργα που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στη Νέα Σμύρνη και έχουν ολοκληρωθεί από τη σημερινή δημοτική αρχή, ξεκίνησαν από την ενιαία παράταξη ποιότητα ζωής, με την οποία εκκλήσατε δήμαρχος αλλά και αντιδήμαρχος. Δυστυχώς, βέβαια, η σημερινή δημοτική αρχή δείχνει δημόσια να το ξεχνάει αυτό και να μην κάνει καμία αναφορά στην ποιότητα ζωής. Παρ' όλα αυτά, τα έργα αυτά έχουν προβλήματα τα οποία απασχολούν την πόλη μας, προβλήματα διαχειριστικά και κατασκευαστικά, αλλά και θέματα και προβλήματα ειδικού συντήρησης. Θέλω να αναφέρω παραδείγματα, το πάρκο του 27ου Σμύρνη, το οποίο ακόμη έχει κατασκευαστικές ατέλειες και δυστυχώς για πολύ κόσμο ειδική συντήρηση. Επίσης, η πλατεία Καρύλου, σπανίως, εάν θυμάμαι καλά, και από ό,τι το είδα τελευταία, έχει λειτουργικές ηλεκτρικές σκάλες, ενώ κανείς συχνά βρίσκει αρκετά σκουπίδια προς το τέλος στον πρώτο τομέα. Η πλατεία Νέα Σμύρνη, δυστυχώς, πολύ συχνά, και κυρίως τα βράδια, και μάλιστα τα Σαββατοκύριακα, έχει καταργήσει πάρκινγκ ιδιωτών. Για τα πεζοδρόμια, γνωρίζουμε όλοι, μα δεν έχω να πω, είναι αισθητικά απαράδεκτα και συχνά γίνονται επικίνδυνα για όλους τους πολίτες.
Τι δεσμεύεστε να κάνετε για να αλλάξει αυτή η εικόνα της πόλης, η οποία αντί να ωφελεί τους πολίτες, τους δημιουργεί πολύ σημαντικά προβλήματα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, νομίζω ότι ο Δημήτρης Πετρόπουλος από το NSTV έχει πιάσει δύο πολύ σημαντικά θέματα. Το ένα θέμα είναι ποια μεγάλα έργα γίνανε στην πόλη που, κατά την ταπεινή μου άποψη, αλλάζουν τη φυσιογνωμία της. Και μιλάω για τα θέματα του πεζοδρόμου και της πλατείας, της πλατείας Καρύλη που συνδέει την κεντρική πλατεία με το άλυσο της Νέας Μύωνης, το υπόγειο Γκαγάς, την ανάπλαση του άλυσου, την πλατεία Χρυσοστόμου Μύωνης, σε μια νοητή επέκταση της ενοποίησης του δημόσιου χώρου από την πλατεία προς το Άλσος αλλά και από την πλατεία προς το Χρυσόστομο Σμύρνης. Αυτό ήταν ένα συνολικό ενιαίο σχέδιο της πρώτης και της δεύτερης θητείας της δικής μας του 98-2002-2006 προκειμένου να μεγαλώσουμε τον ενιαίο δημόσιο χώρο και να ενοποιήσουμε σημαντικά κομμάτια της πόλης τα οποία ήταν κατακαιρματισμένα, ήταν εκεί και μόνα τους, χωρίς να συνδέονται με τα αμέσως επόμενα. Αυτά τα έργα λοιπόν, με αυτά τα έργα ως σύλληψη και ως εκτέλεση δεν έχει καμία σχέση η σημερινή Δημοτική Αρχή. Είναι έργα που τα σκεφτήκαμε, τα υλοποιήσαμε, τα μελετήσαμε και τα κατασκευάσαμε πριν το 2010. Το τελευταίο μάλιστα έργο που πριν φύγω από Δήμο το 2010, που δημοκράτησα και μετά, έφυγα, ήταν η πλατεία Χρυσοστόμου Σμύρνης, έχοντας γίνει όλα τα υπόλοιπα. Έργα που σήμερα εξελίσσονται στην πόλη, όπως είναι η οδός Ομήρου, όπως είναι ένας μεταφορικός σταθμός στη Συνώπης, όπως ενδεχομένως το επόμενο διάστημα είναι το μεγάλο κλειστό γήπεδο στη θέση του σημερινού μικρού γηπέδου της οδού Αρτάκης, όπως είναι η μελλοντική ανάπλαση της περιοχής των Λυτρών, είναι έργα με τα οποία δεν έχει καμία πνευματική, αν θέλετε, και σχεδιαστική ευθύνη η σημερινή Δημοτική Αρχή. Είναι έργα που σχεδιάστηκαν από εμάς το 2008-2013 και η σημερινή Δημοτική Αρχή βρίσκονται σε έτοιμες μελέτες και στα περισσότερα από αυτά έτοιμες χρηματοδοτήσεις τα δημοκρατεί. Ο Δημήτρης όμως, και θέλω να το σχολιάσω και αυτό, αναφέρθηκε και σε ορισμένες σημαντικές λειτουργικές ατέλειες που έχουν αυτά τα έργα. Πράγματι, το πιο σημαντικό ίσως από αυτά, γιατί είναι ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο έργο, που είναι η πλατεία Χρυσοστόμου Σμύρνης, που είναι ένα ανοιχτό καλλιτεχνικό δημόσιο μουσείο, ίσως το μεγαλύτερο που υπάρχει στη χώρα. Γιατί σε αυτή την πλατεία βρίσκονται πάνω από 30 μνημεία και αγάλματα. Έτσι, μιλάμε για ένα ανοιχτό μουσείο στην ουσία. Γι' αυτό κάναμε και την ανάπλασή του, η οποία ήταν και δωρεά σχεδόν ενός πολύ σημαντικού αρχιτεκτονικού γραφείου εδώ στο Δήμο. Παρουσιάζει λειτουργικές ατέλειες και κατά τη κατασκευή της και κατά τη συντήρησή της, όπως και η συντήρηση της πλατείας Καρύλου και σε ό,τι αφορά τις κλίμακες άνεμου και σε ό,τι αφορά την συνολική συνοχή της, δεν είναι κάτι το οποίο είναι προσεγμένο από τη Δημοτική Αρχή. Εμείς πολλές φορές, και είναι αλήθεια, και αυτό είναι και μια αυτοκριτική και τελειώνω με αυτό, δίναμε σημασία τη δική μας θητεία, δηλαδή μέχρι το 2010 ως Δήμαρχος και μέχρι το 2014 ως Αντιδήμαρχος Τεχνικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, δίναμε πολύ σημασία στην ανάγκη να φτιάξουμε τα έργα. Η πόλη φώναζε ότι έχει ανάγκη με αυτόν τον έργο. Σήμερα η σημερινή Δημοτική Αρχή δεν έχει σκεφτεί και δεν έχει κάνει ούτε ένα έργο. Ένα έργο δικό της που να το σκέφτηκε εκείνη και να ξεκίνησε να το υλοποιεί δεν υπάρχει. Ας σκεφτεί ο καθένας από εσάς ένα έργο που να πει: «Α, μάλιστα, ο κ. Τζουλάκης και αυτή η Δημοτική Αρχή έκαναν αυτό το έργο». Ούτε η Ομήρου είναι δική τους. Ασχέτως αν την κατακρεούργησαν και τη δυσφήμισαν στην αντίληψη των πολιτών από τον τρόπο με τον οποίο την κατασκεύασαν, ένα έργο που έπρεπε να τελειώσει 6 μήνες και σαν 1,5 χρόνο, ούτε μελετητικά είναι δική τους. Θα τη δείτε αν θα τελειώσει. Μπορούμε να κάνουμε την κριτική μας. Και εγώ ο ίδιος που την έχω σχεδιάσει. Τη μελέτη της οδού Ομήρου μαζί με τους συνεργάτες το 2013 στο Δήμο. Αλλά είναι αυτό που λέμε όταν παίρνεις μια ιδέα κάποιου ανθρώπου και τη δυσφημείς, αυτό ας πούμε, η αποκορύφωση αυτού του πράγματος είναι το έργο της οδού Ομήρου. Μια ιδέα διαμόρφωσης ενός δρόμου που θα τη δούμε όταν λειτουργεί για να ασκήσουμε την κριτική του, αν σωστά ή λάθος σχεδιάστηκε, κατά τη φάση της υλοποίησης το έχει βαρεθεί και το έχει μισήσει ο κόσμος γιατί τον έχει ταλαιπωρήσει τόσο πολύ, έχει καταστρέψει τους επαγγελματίες. Κανένα έργο καμιά φορά
αγαπητοί φίλοι, μπορεί να ταλαιπωρεί αυτούς τους οποίους μπροστά εξελίσσεται. Αλλά δεν γίνεται να μην ταλαιπωρεί όταν θες να κάνεις έργα ένα έργο. Αλλά δεν είναι δυνατόν ένα έργο που είναι θέμα 6-8 μηνών να σέρνεται, συνειδητά να σέρνεται, όχι από ευθύνες του εργολάβου. Και κλείνω με αυτό, γιατί ο κ. Τζουλάκης έδωσε στους εργολάβους το δικαίωμα να λειτουργούν, να κατασκευάσουν αυτό το έργο 24 μήνες. Όταν δώσαμε μάχη στο Δημοτικό Συμβούλιο και του είπαμε, σου ψηφίζουμε το έργο γιατί είναι δική μας πνευματική ιδιοκτησία, αλλά βάλουν στους 8 μήνες. Θα ταλαιπωρήσεις τον εαυτό σου και, και δεν μας ενδιαφέρει αυτό, αυτό που αν πάρεις μόνος σου πνευθεί, αλλά θα ταλαιπωρήσεις κυρίως την πόλη. Και ταλαιπωρήθηκε από αυτό το έργο η πόλη και οι επαγγελματίες περιοχής που σχεδόν υπέστησαν τεράστιες ζημιές. Η συντήρηση πια των έργων, όπως είπε ο Δημήτρης, πρέπει να είναι στο επίκεντρο, γιατί είναι σημαντικά έργα που αναβαθμίζουν την πόλη και η συντήρησή τους και η φρεσκάδα τους, αν θέλετε, είναι το δυνατό στοιχείο της όποιας δημοτικής αρχής. Και τελειώνω με αυτό, γιατί ήταν πολύ εύκολο. Ξέρετε, είναι πολύ εύκολο να συντηρείς κάτι, αν το έχεις στο μυαλό σου, πολύ δύσκολο να το κατασκευάζεις. Εμείς τα κατασκευάσαμε αυτά τα έργα. Βρήκαμε χρηματοδοτήσεις και τα κατασκευάσαμε. Το να μην μπορεί κάποιος να τα συντηρήσει στο επίπεδο που πρέπει, ας το απαντήσει ο κάθε πολίτης τι σημαίνει για την δική του επάρκεια όταν είναι στη θέση ευθύνης, σαν και αυτή που είναι η σημερινή δημοτική αρχή. Πρέπει να πάμε στον δεύτερο συνάδελφο, το nstv.gr.gr. Καλημέρα, Δήμαρχε. Είμαι ο Δημήτρης Νικολούλιας από το nstv.gr Live Radio. Εγώ θέλω να αρχίσω ένα θέμα το οποίο αφορά γενικώς την αντίληψη της σχολικής κοινότητας στη Νέα Σμύρνη. Έχουν πολλά και διάφορα προβλήματα τα οποία είναι κοινά σε πολλά σχολεία. Έτσι λοιπόν, να πω κατευθείαν στο θέμα και να πω ότι όλοι ξέρουμε πως κατά καιρούς σε όλα τα σχολεία υπάρχει θέμα με την καταλληλότητα στις τουαλέτες και την ασφαλή χρήση τους από τα παιδιά, μια και ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις βίας στους χώρους μεταξύ τους. Επίσης, οι προεκτάσεις της βίας συμπεριφοράς μαθητών, όπως είναι οι κλοπές, αλλά και τις όποιες άλλες μορφές bullying, ακόμα όμως και σαν αντιεκπαιδευτική συμπεριφορά διδασκόντων προς μαθητές, φέρνουν στο προσκήνιο κάτι το οποίο το αφήνουμε και μας διαφέρει διαχρονικά, δηλαδή την καθημερινή ύπαρξη και ανάγκη παιδοψυχολόγων και ψυχολόγων εντός των σχολείων και καθημερινή παρακολούθηση της σχολικής κοινότητας του σύνολό τους. Οι αγωγές επίσης και οι ιατρικοί χώροι είναι ζητήματα που θέλουν συντήρηση, όπως είναι το βάψιμο των σχολείων, για το σύνολο της καθαριότητας των σχολικών χώρων. Για να μην πω και για ποιο λόγο να μην υπάρχουν και ντουλάπια τα οποία θα μπορούν να κλειδώνουν τα ατομικά τους ήδη όλοι οι μαθητές, να τελειώνουν από πολλά προβλήματα. Επίσης θα ήθελα να πω ότι γιατί στη Νέα Σμύρνη να μην έχει ασχοληθεί κανένας και να ζητήσει να δημιουργηθεί ένα καλλιτεχνικό σχολείο, γυμνάσιο και λύκειο, όταν ξέρουμε ότι πολλά είναι τα παιδιά τα οποία ενδιαφέρονται να φοιτήσουν σε ένα τέτοιο σχολείο. Πολλά από τα παιδιά που έχουν την τύχη να φοιτούν σε ένα τέτοιο σχολείο είναι κάτι Νέας Σμύρνης και που ίσα ίσα μόλις δείχνει και το ήθος και το πνεύμα ολόκληρης της πολιτείας απέναντι σε αυτή τη χώρα και στους πολίτες της, έχουν μόνο 5 στο σύνολο ολόκληρης της επικράτειας. Γιατί να μην είμαστε ένας από τους Δήμους που να έχει ένα τέτοιο σχολείο. Και επίσης, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Σε πολλά σχολεία υπάρχουν οι προκάτ αίθουσες, οι οποίες όμως έχουν ενταχθεί κατά αυτόν τον τρόπο στις αυθαίρετες αίθουσες, διότι δεν συμπεριλήφθησαν μέσα στον πολεοδομικό του σχεδιασμό. Και αυτές, για να συνεχίσουν να διατηρούνται, επιφέρουν ένα πρόστιμο, το πρόστιμο το λεγόμενο της διατήρησης αυθαιρέτων, το οποίο προετών ήξερα ότι ήταν 2.500 ευρώ ανά έτος, δεν ξέρω πόσο έχει φτάσει. Και γιατί να μην αντιμετωπίζεται η ανάγκη των οποιοδήποτε σχολικών αναγκαίων ως προς, προς την υποδοχή των μαθητών και την κάλυψη των θέσεων με έναν εφάπαξ σχεδιασμό και να αποφύγουμε όλα αυτά τα αυθαίρετα. Δηλαδή έχουμε αυτό το οξύμορο, κυνηγάνε οι ΟΤΑ και οι δημόσιες υπηρεσίες τους πολίτες για το οτιδήποτε αυθαίρετο μπορεί να κάνουν και ήδη μετά μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν και αυτοί αυθαίρετα. Θα κάνω λίγο την ερώτηση, γιατί δεν προλάβω να ρωτήσω πολύ.
Νομίζω ότι τελείωσα. Ευχαριστώ πολύ. Να σας ευχαριστώ. Λοιπόν, νομίζω ότι ο Δημήτρης θίγει ένα πολύ σημαντικό θέμα. Είναι τα θέματα της εκπαίδευσης και σε ό,τι αφορά την υλικοτεχνική υποδομή τους, δηλαδή τους πόρους και τα σχολεία που έχουμε και όσον αφορά την καθημερινή τους λειτουργία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι την δεκαετία 1998-2010, στη Νέα Σμύρνη, Δημήτρη, χτίστηκαν 11 σχολεία. 11 καινούργια σχολικά κτίρια. Όχι προσθήκες δύο αιθουσών στο τάδε σχολείο κλπ. Χτίστηκαν 5 νηπιαγωγεία, χτίστηκαν 3 σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χτίστηκε ένα δημοτικό και χτίστηκε και το μεγάλο συγκρότημα των τεστέρνων. Χτίστηκε μια καινούργια ολοκένουργη πτέρυγα στο πρώτο λύκειο Νέας Μύρνης στο Πανιόνιο και χτίστηκε και μια καινούργια πτέρυγα, όχι προκάτ, κανονική πτέρυγα στην Ευαγγελική Σχολή. Από τότε μέχρι σήμερα, με κόπο, τελειώσαμε επί 5-6 χρόνια τον οικοπηδία στο οποίο θα εγκαινιάσει ο κ. Τζουλάκης την μεθεπόμενη Τετάρτη. Ένα έργο το οποίο ξεκίνησε να σχεδιάζεται από το 2007 και ολοκληρώνεται με τον κόπο αυτό τώρα με ένα γυμναστήριο το οποίο δεν μπορεί να φιλοξενήσει, χρησιμοποιώ την ερώτηση και για κάποιες έμεσες απαντήσεις και σε άλλα θέματα, με ένα σχολικό γυμναστήριο που αντικατέστησε ένα προϋπάρχον, το οποίο αυτοί που το φτιάξανε λένε ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, έχουν απαγορεύσει να χρησιμοποιείται για μπάσκετ και για πόλη σχολικό, για τα παιδιά μόνο πάνω τα χεράκια, κάτω τα χεράκια να κάνουν γυμναστική στο κλειστό γυμναστήριο. Η πόλη, η βασική υποδομή των σχολείων την τελείωσε. Την τελείωσε στη δική μας εποχή και την τελείωσε για να τη βασική. Ανάγκες θα υπάρχουν και θα τις πούμε. Με τη μεταφορά του πρωί-απόγευμα ωραρίου όλο το σχολείο σε μόνιμο πρωινό ωράριο που έγινε το 2000-2002 και έκλεισε αυτό το κεφάλαιο. Από εδώ και πέρα ανοίγουν σημειακές ανασχολείο ανάγκες, αντικατάστασης πολύ σωστά προκάτεχουσών από άλλες διαδικασίες, από κανονικές αίθουσες, εκεί όπου υπήρξαν συμπληρώματα. Η απάντηση είναι γιατί γίνανε αυτές οι προκάτεχουσες όταν γίνανε στο κάθε σχολείο. Διότι όταν παρουσιάζεται μία ανάγκη έκτακτη για μία αίθουσα επιπλέον σε ένα σχολείο για να χωρέσει, η διαδικασία δημοκράτησης ενός έργου κάνει 3 χρόνια. Από την ώρα που θα το σκεφτείς, θα το μελετήσεις, ενώ ΟΣΚ, γιατί αυτό είναι υπεύθυνος για τα σχολεία, δεν κατασκευάζουν εμείς σχολεία, οι Δήμοι δηλαδή δεν κατασκευάζουν σχολεία, κατασκευάζει ΟΣΚ, θέλει 3 χρόνια. Και εκείνη τώρα δεν μπορώ να περιμένω 3 χρόνια, πάω και βάζω μια προκατασκευασμένη αίθουσα για να λύσω το πρόβλημα και το εντάσσω βέβαια σε μια προοπτική σιγά σιγά όπως γίνεται στον Οικομηδία τώρα που είχε 5 προκατέθουσες, αποθήκες και διάφορα πράγματα είχαν μετατραπεί σε αίθουσες, τόσο ώστε με τις 10 αίθουσες στον Οικομηδία να λυθεί το πρόβλημα. Παιδοψυχολόγους και διάφορες άλλες αναγκαίες ειδικότητες στα σχολεία είμαστε σε δυσκολία όχι να τους βάλουν τους παιδοψυχολόγους, αλλά να μας επιτρέψουν ως τοπική αυτοδιοίκηση να έχουμε συμμετοχή σε αυτό το κεφάλαιο. Διότι η αρμοδιότητά μας περιορίζεται στη λειτουργικότητα των σχολείων. Θα θέλαμε να μας επιτρέψουν να μπορέσουμε να στελεχώσουμε τα σχολεία με τέτοιες απολύτως αναγκαίες ειδικότητες επιστημονικές, οι οποίες στη σημερινή εποχή, που ας σας πω ότι είναι πιο σημαντικές και από έναν παραπάνω καθηγητή, το τάδε σχολείο. Εγώ γελάω, το λέω πολύ ειρωνικά, δηλαδή απορώ, την σωστότερη έκφραση, να μην πω γελάω, δεν είναι σωστή, απορώ πως το απλούστερο των ζητημάτων, καθαριότητα στα σχολεία, τα τελευταία 3 χρόνια, 4 το έχουμε κάνει σε μείζον θέμα του σχολείου. Έχουμε 250 άτομα στην υπηρεσία καθαριότητας, εμείς από αυτά τα άτομα, 30-40 άτομα, όποτε χρειάζονταν, τα μετακινούσαμε οικία βουλήση και τον ανθρώπο αυτών, γιατί ήταν σε εισαγωγικά σε αλότρια καθήκοντα, να πάνε αντί για τον δρόμο να καθαρίζουν το σχολείο. Και ποιος δεν επιθυμεί, αντί να είναι ο καθαριστής, να του πει σε παρακαλώ κάποια, αντί να είσαι αυτό. Και λύναμε τα θέματα των σχολείων. Εδώ ο κύριος Συρίγος, ας πούμε, για να στείλει μια καθαρίστρια επιπλέον σε ένα σχολείο, ας πούμε, έχει γίνει 3 φορές συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή, οι άνθρωποι δεν μπορούν
να λύσουν τα απλούστερα αυτών των ζητημάτων της καθημερινής διαχείρισης. Δεν ξέρω τι σχέση έχουν με το προσωπικό, είναι δικό του θέμα. Για μας, υπεύθυνος τότε ήταν ο κ. Μάντζιο στην υπηρεσία καθαριότητας, τα λύναμε με ένα τηλέφωνο. Σε αυτό το σχολείο καθαρίστρια να πάει μια καθαρίστρια. Γιατί αρρώστησε ή δεν πήγε ή παρετήθηκε αυτή που ήταν μέχρι να έρθει με κανονικό τρόπο. Τώρα, οι απλές των σχολείων είναι ίσως το επόμενο ζήτημα με το οποίο πρέπει να ασχοληθούν οι δημοτικές αρχές. Γιατί είναι στο πεδίο της αρμοδιότητάς τους. Η ανάπλαση των παιδικών χαρών. Εμείς ξεκινήσαμε υποδειγματικά ως πειραματική εφαρμογή την παιδική χαρά του πρώτου δημοτικού σχολείου, τη σχολική απλή του πρώτου δημοτικού σχολείου Νεασμένου στην Οδό Κοραή, για να δημιουργήσουμε ένα πρότυπο το οποίο θα αναπτυχθεί για να πάμε και στις υπόλοιπες και στους υπόλοιπους άπλους χώρους, το οποίο έμεινε στη μέση. Βάφουν μόνο τα γηπεδάκια μπάσκετ που υπάρχουν και τους αθλητικούς χώρους στα σχολεία. Αυτές είναι οι παρεμβάσεις στους άπλους χώρους στο σχολείο. Τελειώνοντας, γιατί πολλά θα μπορούσε να πει κανένας, έχω να πω το εξής. Έχω μία, όχι διαφωνία, έχω μία δυσκολία να πω ότι στην πόλη μας μπορούμε να κάνουμε ένα καλλιτεχνικό σχολείο ή ένα μουσικό γυμνάσιο. Αυτά τα σχολεία είναι παναθηναϊκής ή πανελλαδικής διάρθρωσης. Δηλαδή δεν είναι τοπικά κάθε δήμος και ένα μουσικό σχολείο. Γιατί δεν σου επιτρέπει να το κάνεις. Όπως εμείς έχουμε τεστ-τελ, έχουμε δώσει 8,5 στρέμματα μέσα στην πόλη για να κάνουμε ένα σχολείο το οποίο δεν παίρνει παιδιά μόνο από τη Νέα Σμύρνη. Είναι στο Παπαστράτιο τα τεστ-τελ που λέγαμε παλιά, τώρα δεν ξέρω ακριβώς πώς είναι. ΕΠΑΛ, πολύ σωστά, τα ΕΠΑΛ. Τότε τα κάναμε τεστ-τελ. Το χτίσαμε το 2000-2002, 8,5 στρέμματα. Και έχουμε και άλλο ένα σχολικό συγκρότημα, το κορυφαίο μας συμβολικά σχολικό συγκρότημα που είναι η Ευαγγελική Σχολή, η οποία και αυτό είναι παναθηναϊκής δυνατότητας να πάνε μαθητές, δηλαδή από όλη την Αθήνα. Η πόλη δεν έχει άλλους χώρους για σχολεία, τελειώσαμε. Δεν υπάρχει ούτε ένα ελεύθερο οικόπεδο δημόσιο ή ιδιωτικό για να χτίσουμε το επόμενο σχολείο. Κρατάμε εφεδρεία ένα χώρο, τρία στρέμματα στην Άνω Νέα Σμύρνη. Μπας και χρειαστεί εκεί να κάνουμε την τελευταία δυνατή σχολική υποδομή αυτόνομη. Άρα αυτή η πόλη που είναι σφιγμένη προεδρομικά, που δεν έχει χώρους να αναπτυχθεί, που δεν έχει μεγάλα οικόπεδα, που δεν έχει δυνατότητες ανάπτυξης, δεν μπορεί να σηκώσει και τρίτο σχολείο που δεν θα παίρνει μαθητές μόνο από τη Νέα Σμύρνη. Τώρα, εάν καταργήσουμε μέρος των ΕΠΑΛ και πούμε αντί για δύο ΕΠΑΛ, ένα ΕΠΑΛ, αντί για 8,5 στρέμματα, τρία στρέμματα στα ΕΠΑΛ να περιοριστούν, τότε μπορούμε να συζητήσουμε για ένα γενικό λύκειο άλλο ή και για ένα μουσικό γυμνάσιο ή και για ένα καλλιτεχνικό γυμνάσιο. Διότι σε λίγο θα έχουμε πρόβλημα οι μαθητές της Νέας Μύρνης να αντιστοιχηθούν στην δυνατότητα σχολικών αιθουσών, μη έχοντας όμως δυνατότητα να κάνεις άλλες. Πρέπει να διαχειριστούμε τις μη εφεδρείες της πόλης σε ό,τι αφορά τους χώρους για τα σχολικά κτίρια. Θα μιλήσουν οι δημοσιογράφοι, θα έχετε το λόγο όλοι σε λίγο. Έχω παιδί με την Κεσανάκη και είναι μόνο του. Πέντε λεπτά, τελειώσουν οι δημοσιογράφοι. Θέλετε να μας δώσετε την ερώτηση. Δεν το κάνετε αυτό, σας παρακαλώ. Τους φακέλους από το Δήμο της Νέας Σμύρνης, από πρώτη πρώτου τα επιδόματα δεν θα τα λέει ο Δήμος πλέον, θα τα φέρουμε το πακέ. Πήρα τηλέφωνο και δεν έχουν φτάσει, πρέπει να φτιάξουν τους φακέλους επίγον από το Δήμο, να τους μαζέψουν και να τους στείλουν εκεί. Γιατί αν τους στείλουν, μου είπανε τέλος Δεκεμβρίου, εμείς δεν θα προλάβουμε να σας δώσουμε τα επιδόματα. Για παράδειγμα, τους φακέλους να τους στείλουν επίγον. Να πάμε στην επίτροπες ενημέρωσης, είναι η εφημερίδα Επικαιρά. Καλημέρα σε όλους. Δεν είναι σαν να καταλαβαίνουμε. Θέλω να σας κάνω μία ερώτηση, κύριε Τελεκά. Η Νέα Σμύρνη δεν είναι κρίνεται γενικά για όλα τα αμαία. Αυτό είναι μία συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών, η οποία μπορεί να συνεισφέρει και να μένει ανενεργή, γιατί δεν υπάρχουν μετέχνες υποδομές. Τουλάχιστον για τα αυτοεξυπηρετούμενα άτομα με αναπηρία. Τι προτίθεστε να κάνετε εσείς ως παράταξη, για να μην καταλήξουν και αυτά στις αποθήκες ψυχών ή αλλιώς αυτά που γνωρίζουμε ως ιδρύματα. Ένα αυτό
Και δεύτερον, για τα μικρά παιδιά μια αναπηρία, λείπει μια παιδική χαρά από τη διάρκεια, η οποία έπρεπε να έχει γίνει νομίζω εδώ και χρόνια. Σας ευχαριστώ. Επειδή είναι συναφή με την πλατέα την ερώτηση που κοινωνούμε, θα ξεκινήσω κάνοντας ένα σχόλιο από το τελευταίο που ο Γιώργος Καμιτσάκης έχουμε δημιουργηθεί εδώ. Δεν είμαστε της άποψης, λέω το εύληπτο πρώτα, δεν είμαστε της άποψης ότι χρειαζόμαστε παιδική χαρά αμαία. Τα αμαία δεν χρειάζονται γκέτο. Τα αμαία δεν χρειάζονται χώρους που θα είναι μόνο αμαία. Τα αμαία δεν είναι κάτι διαφορετικό. Είναι ίδιο με όλους εμάς. Θα συνυπάρξουν μαζί μας. Θέλουμε υπηρεσίες και χώρους με τη φιλοσοφία ότι είναι καθολικοί χώροι. Δηλαδή είναι χώροι που αφορούν όλους. Θα υπάρχουν ειδικά όργανα μέσα στις παιδικές χαρές που να μπορούν να κάνουν χρήση τα παιδιά που είναι αμαία. Τα παιδιά με αναπηρία ή γιατί μιλάμε για παιδικές χαρές, αλλά όργανα μέσα στις υφιστάμενες παιδικές χαρές για να συνυπάρξουν με όλα τα παιδιά της εκεί γειτονιάς και όχι ως κάτι ξεχωριστό και γετοποιημένο. Οτιδήποτε πρέπει να σχεδιάσουμε και ίσως το έχουμε αμελήσει, και αυτό είναι στοιχείο και αυτοκριτικής και όχι μόνο κριτικής προς τη σημερινή Δημοτική Αρχή, είναι ο δημόσιος χώρος μας να είναι φιλικός προς όλους τους πολίτες. Άρα και στα άτομα με αναπηρία και στα μικρά παιδιά και στα καροτσάκια και στους γερόντους. Δεν υπάρχει ειδική κατηγορία αμαία που θα φροντίζει κάποιος μόνο για αυτά, αποκλείοντας και κάνοντας αυτόνομες σκέψεις για αυτά, γιατί είναι κάτι διαφορετικό από τα υπόλοιπα. Θα πρέπει να έχουμε προσβάσιμα πεζοδρόμια στα αμαία, προσβάσιμα πεζοδρόμια στα αμαξίδια, προσβάσιμα πεζοδρόμια στα μικρά παιδιά, προσβάσιμο δημόσιο χώρο, πλατείες, κτίρια στους γέροντες, και μέσα σε αυτή τη λογική θα συνυπάρξει και η συμβολή ή πρέπει να υπάρξει και η συμβολή του Δήμου προς τα άτομα με αναπηρία. Επίσης, πρέπει να σχεδιαστούν και από το Δήμο μας, τώρα που έχουμε λύσει τα πολλά και μεγάλα άλλα ζητήματα που μας απασχολούσαν και πρέπει να πάμε στην ουσία των προβλημάτων, πρέπει να σχεδιάσουμε υπηρεσίες, γραφεία, χώρους, οι οποίοι θα είναι προσβάσιμοι και ικανοί να εξυπηρετήσουν αυτά τα άτομα. Ποια άτομα? Όχι μόνο τα άτομα με αναπηρία, να εξυπηρετήσουν τους γέροντες, να εξυπηρετήσουν τα παιδιά, να εξυπηρετήσουν τα άτομα με αναπηρία. Να έχουμε χαμηλά γραφεία για τους κοντούς, χαμηλά γραφεία για τα αμαξίδια, να έχουμε ειδικές γλώσσες στα έντυπά μας ή στον τρόπο των site που να μπορούν να είναι προσβάσιμα από αυτούς που δεν έχουν όραση, από αυτούς που είναι κοφοί, από αυτούς που είναι γέροντες, από αυτούς που δεν βλέπουν καλά και θέλουν μεγάλα γράμματα για να είναι ανάγνωστα. Θέλουμε φως στους χώρους μας, δηλαδή θέλουμε μια συνολική αντιμετώπιση. Χωρίς να έχουμε διαχωρισμούς, είμαστε όλοι ένα ως κοινωνία, είμαστε καθολική κοινωνία, πρέπει να συνυπάρξουμε όλοι μέσα σε αυτή και πρέπει να σεβαστούμε τις ιδιαιτερότητες όλων των κατηγοριών για να μην αισθάνονται ιδιαίτεροι. Για να αισθάνονται ότι σαν ένα κομμάτι δικό μας. Δεν υπάρχουν κανονικοί και μη κανονικοί. Ο καθένας μας μπορεί να έχει και ένα θέμα. Από την κινητικότητα έως την αντιληπτική ικανότητα ή άλλες ευπαθείς, ας πούμε, κοινωνικές ομάδες. Άρα θέλουμε υπηρεσίες προσβάσιμες, θέλουμε ηλεκτρονικές υπηρεσίες προσβάσιμες, θέλουμε δημόσιο χώρο προσβάσιμο για το σύνολο των κατηγοριών των ανθρώπων. Και κάτι επιπλέον. Θέλουμε καταγραφή καταρχήν μέσα στην πόλη να δούμε πού υπάρχουν τα προβλήματα, για πόσα παιδιά με αναπηρία ή μεγαλύτερους συζητάμε για να σχεδιάσουμε ανάλογα τις υπηρεσίες μας. Πάντοτε μέσα σε αυτή την καθολικότητα και την κανονικότητα από πλευράς, ας πούμε, του Δήμου, όπως νομίζω ότι θα πρέπει να κάνει και η πολιτεία, να κινείται σε μια αντίστοιχη λογική
και όχι τη λογική της απομόνωσης και της ιδιωτοποίησης. Προπάμε από αριστερά. Τελειώσαμε, δεν έχουμε άλλους μήνους ώρας από εδώ. Οπότε πάμε δεξιά. Γεια σας, Μπενενιούς. Όχι, έλεγα για νέους ορίζοντες και δημοσιογράφος, δεν υπάρχει κανείς. Ωραία, πάμε. Ακούγομαι. Υποκαλμένα και από το Νέα Μενινιού στη διαδικτυακή πλατφόρμα, λέγομαι Φώτης Ζωσόπουλος και η ερώτησή μου είναι η εξής. Στις εκλογές του 2014, η πόλη της Νέας Μήνης έζησε την διάσπαση της παράταξής σας που διοικούσε το Δήμο από το 1998 έως το 2014. Κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι, όπως ο κ. Κατσατουριάννη, η κυρία Δελιγιάννη, ο κ. Συρίγος, πήγαν με το σημερινό δήμαρχο. Κάποιοι άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι έμειναν μαζί σας, όπως ο κ. Καστόρης, η κυρία Κασίνη, η κυρία Ιακωβάκη, ο κ. Ουρβίνος, η κυρία Μάτζιου κλπ. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά για αυτή τη διάσπαση και από τις δύο πλευρές. Χωρίς να μου αρέσει η παρελθοντολογία, διότι η ζωή προχωρά, θα ήθελα την ιστορική πλέον αποτίμηση αυτής της διάσπασης και τους λόγους που έγινε κατά τη γνώμη σας. Και αν πιστεύετε, επειδή και οι δύο πλευρές έχετε πολλά χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση του Δήμου, ότι εσείς έχετε να δώσετε νέα πράγματα στην πόλη σε σχέση με την πλευρά του κ. Τζουλάκη και να μην κάνετε μόνο απλά μία διαχείριση. Είναι Οκτώβριος, τέλος Οκτωβρίου, πρέπει να ήταν η πρώτη εβδομάδα του Νοέμβρη του 2013. Απέχουμε περίπου από τις εκλογές του Μαΐου του 2014, όσο απέχουμε και σήμερα από εκείνες. Και σε αυτή την αίθουσα που είμαστε σήμερα όλοι εδώ, συνεδριάζει για τελευταία φορά η παράταξη που διοικούσε το Δήμο από το 1998 μέχρι τότε, 2013, τέλος Οκτωβρίου. Στη θέση που κάθεται ο Δημήτρης κάθεται ο σημερινός δημάρχος και από κάτω είναι τα 25 μέλη της πλειοψηφίας. Εγώ κάθομαι εκεί που κάθεται ο Φώτης Ζωσόπουλος. Δήμαρχε, δεν συμφωνήσαμε όταν παραιτήθηκα ότι εσύ θα είσαι δήμαρχος μέχρι τις εκλογές του 10, του 10 τότε. Δεν συμφωνήσαμε ότι αν εκλεγεί η παράταξη θα είσαι και δήμαρχος εκλεγμένος από το 10 μέχρι το 14. Δεν συμφωνήσαμε εάν η δική μου δικαστική περιπέτεια βγάλει σε αίσιο πέρας το 2014 θα είμαι εγώ πάλι υποψήφιος του δικού μου και όχι κτητικά, δημιουργικά, συνδυασμού. Η απάντηση του Δημάρχου από τη θέση του Δημήτρου του Δημακόπουλου. Αυτά τα συμφωνήσαμε, Γιώργο, αλλά δεν τα υπογράψαμε. Επειδή η συνεδρίαση είναι δημόσια, δηλαδή είναι 25 παρόντες τους οποίους μπορώ να επικαλεστώ, πολλοί εξ αυτών είναι σήμερα εδώ, πολλοί δεν είναι, αλλά κανένας δεν έχει αρνηθεί αυτό το διάλογο, σας απάντησα με μία ιστορία, αντί να σας πω πολλά λόγια για αυτή τη διάσπαση. Ένα σχόλιο μόνο. Okay, τότε λοιπόν, αφού αυτή ήταν η συζήτηση, γιατί έγινε, γιατί το κάνουμε. Το λαϊκίστικο, η λαϊκίστικη απάντηση θα είναι ήταν πολλά τα λεφτά. Ποια λεφτά? Του ταμείου, διότι όταν παραλαμβάνεις ένα συνδυασμό, ένα δήμο με μείον 10 εκατομμύρια σε σημερινά λεφτά το 1998 και παραδίδεις ένα δήμο το 2010 στο Σταύρο του Τζουλάκη χωρίς να χρωστάει τίποτα, ούτε ένα ευρώ, έχοντας 8,5 εκατομμύρια ευρώ στο ταμείο, έχοντας κάνει αυτά τα έργα που έχουν γίνει και έχοντας ετοιμάσει αυτά τα έργα που θα έχουν γίνει, τότε ίσως αυτό ήταν το δικό μου λάθος, ο καθένας από εσάς να ήθελε να είναι δήμαρχος. Γιατί θα ήταν δήμαρχος ραχάτη.
εύκολα. Έχουν γίνει τα περισσότερα. Λεφτά υπάρχουν στο ταμείο. Μπορώ να είμαι δήμαρχος από φιλοδοξία ή ματαιοδοξία. Όλοι την έχουμε αυτή. Αλλά μπορώ να είμαι εύκολα. Αν ήμασταν όμως όχι το 2010, αλλά το 1998 ή ένα χρόνο μετά, στα προβλήματα τα τότε, αμφιβάλλω αν κανένας θα τολμούσε να το κάνει και να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του ότι θα τα καταφέρει. Με αυτή την έννοια και μέχρι εδώ νομίζω ότι είναι μία απάντηση και η ουσιαστικότερη απάντηση είναι ναι, πιστεύω ότι και εγώ και οι συνεργάτες μου έχουμε να δώσουμε στην πόλη πολλές ακόμα ιδέες, σκέψεις, προτάσεις, προγράμματα, δράσεις, στρατηγικές και έργα. Μα αυτό μπορεί να το ισχυριστεί ο καθένας από τους υποψήφιους, ξεκινάνε, συνεχίζουν κτλ. Εάν νοητά, και κλείνω με αυτό, θα μπορούσατε να παρακολουθήσετε τις συζητήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν είναι ενδιαφέρουσες, δεν σας καλώ να το κάνετε γιατί θα χάσετε την ώρα σας. Καμιά φορά όμως, όταν το επιτρέπουν να γίνονται ουσιαστικές συζητήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, τότε θα μπορούσε κάποιος να κατανοήσει ποια πλευρά έχει τις σκέψεις, ποια πλευρά έχει τις ιδέες, ποια πλευρά έχει τις προτάσεις, ποια πλευρά σχολιάζει δημιουργικά και προσπαθεί να προσανατολίσει το Δήμο, έστω και αν είναι αντιπολίτευση, ακόμα και αν δίνει την ευκαιρία στη Δημοτική Αρχή να κάνει πράγματα που δεν έχει σκεφτεί. Επιτρέψτε να σας πω ότι είναι δική μας πλευρά. Και τους παρακαλάμε πολλές φορές να μας ακούσουν. Τους ψηφίζουμε πολλά από τα θέματα για να μην νομίζουν ότι κάνουμε στήρα αντιπολίτευση. Αλλά αυτοί που καταθέτουν προτάσεις έτσι όπως έχουμε μάθει να κάνουμε τόσα χρόνια είναι η δική μας πλευρά. Την πόλη την είδαμε το 1998, θα ξεκινάγαμε με μια οπτική. Θεωρώ ότι αυτή η οπτική τελείωσε. Ό,τι ήταν να δώσει τόπος. Πήγε την πόλη από εδώ εκεί. Δεν λέω αν είναι καλά ή κακά, αυτό είναι στη δική σας κρίση. Τώρα χρειάζεται να ξαναδούμε προγραμματικά την πόλη ξανά. Και θα δείτε ότι σε αυτές τις εκλογές, περισσότερο από τις εκλογές του 2014, θα έχουμε τη νέα μας προγραμματική πρόταση. Η οποία δεν θα είναι έργα, δεν θα είναι οι πλατείες, τα γκαράζ, τα σχολεία. Θα είναι υπηρεσίες, θα είναι πολιτισμός, θα είναι smart city, θα είναι διαδικτυακές επικοινωνίες και υπηρεσίες, θα είναι αναβάθμιση των παιδιών και των γερόντων στη σχέση τους με την πόλη, θα είναι άλλα πράγματα. Θα είναι άλλα πράγματα εκτός από πετά και εκτός γιατί αυτά τα πιο πολλά γίνανε. Και για να έχετε ένα μέτρο σύγκρισης, επειδή να πάρω μερικές πάσες, 11 σχολεία με μισό σχολείο. Ένα καπί αυτή την τετραετία με 3 καπί στην δική μας περίοδο. 250 παιδιά παραλάβαμε στους παιδικούς σταθμούς, κυρία Ιακωβάκη, 850 παιδιά παραδώσαμε. Αλλά σας λέω και πάλι, στα 5 χρόνια σκεφτείτε ένα έργο. Και αν υπάρχει ένα έργο στην πόλη που να είναι πνευματική ιδιοκτησία, πνευματικός κόπος, πνευματική σκέψη και σχεδιαστική αποτύπωση της σημερινής Δημοτικής Αρχής, τότε να ψηφίσετε εκείνη. Ένα, που να πούμε αυτό είναι έργο Τζουλάκη. Είναι έργο Χατζατουριά, το historic land. Αυτό είναι δικό του. Τους το έχω πει πολλές φορές και δεν θέλω να έχω, το συμπαθώ, μ' αρέσει, είναι δικό τους, τελεία. Τίποτα άλλο δικό τους δεν είναι. Ούτε ο Μύρου, ούτε η Νικομιδίας, ούτε ο παιδικός σταθμός που χτίζεται πάνω στη Συνόφη, ούτε το έργο των Λουτρών που θα ξεκινήσει σε λίγο, γιατί δώσανε το έργο στον τέταρτο εργολάβο στη σειρά, ακυρώνοντας τους τρεις πρώτους και τους πήγαμε στο ελεκτικό συνέδριο και δικαιωθήκαμε και το πήρε ο πρώτος σε έκπτωση και καθυστέρησε το έργο των Λουτρών όσοι ήσταν τώρα 1,5 χρόνο. Καθυστερεί το έργο για τις παλινοδίες της σημερινής Δημοτικής Αρχής. Τώρα για τα επιδόματα που είπε ο Ανδρέας προηγούμενα. Είμαστε οι έσχατοι σε ένα απλό ζήτημα όπου όλοι οι Δήμοι με το που μπαίνουν τα λεφτά από το κράτος θα σταματήσουν να μπαίνουν. Στην επόμενη μέρα, τη μεθεπόμενη μέρα, τα μεταφέρουν στους λογαριασμούς των ανθρώπων που είναι δικαιούχοι και ωφελούμενοι
αυτών των κοινωνικών επιδομάτων που ήταν μέχρι τώρα μέσω του Δήμου. Εδώ για να πάρουν τα χρήματά τους αυτοί οι άνθρωποι, εδώ είναι ο Αντρέας γιατί το έχουμε συζητήσει το θέμα, πέρασαν 10 και 15 μέρες πρέπει να πιστωθούν τα χρήματα που δίνει το κράτος στο Δήμο στους δικούς τους λογαριασμούς. Αυτό είναι μια διαδικασία που κλείνει πια γιατί θα την κάνει ο κράτος. Μα δεν το ξέρετε να σας πω ότι το Ταμείο Παρκατών και Δανείων τα λεφτά τα κρατούμε στη Eurobank από Τσολάκης, τα κράταγε δύο μέρες η Eurobank, τα έπαιρνα την Eurobank, τα πήγαινε στην Αττικά Μπαντ, τα κράταγε δύο μέρες η Αττικά Μπαντ και μετά η Αττικά Μπαντ τα πήγαινε να τα πάρουν. Είναι το Ταμείο Παρκατών και Ρώσης και Κουριακό και ελληνικό αδίκημα. Δεν έχει κανένα δικαίωμα ο Τσολάκης να κάνει αυτά που έκανε. Εγώ πήγα και τσακώθηκα με τον Τσολάκη. Όσοι είναι εδώ που έχουν ασκομετικές ανάγκες, ξέρουμε ότι από τον Ιανουάριο δεν θα πληρωνόμαστε από το Δήμο. Θα παίρνουν από 10 κάθε μήνα, όχι κάθε δύο μήνες. Όχι κάθε δύο μήνες, κάθε μήνα. Αλλά αυτό που είπα όμως, αυτό που είπα το πιο σοβαρό, πρέπει μέχρι την άλλη εβδομάδα οι φάκελοι από τον έκτο λόγο να φύγουν να πάνε στο Παγκάνσερ. Θα συνεχίσουμε με τους εσέντες, πάμε στην Πανιόνια Ιδέα. Καλημέρα σας. Τσακέρης Λάπρος, Πανιόνια Ιδέα. Ένα από τα βασικά θέματα που αποσχολεί τον εραστεχνικό αθλητισμό, ειδικότερα τον εραστέχνη Πανιόνιο, είναι η διαχείριση από τη Δημοτική Αρχή του Χριστού Δημοτικού Γυμναστηρίου Αρτάκης. Γνωρίζετε κι εσείς ότι το κήπεδο μέχρι να καταδαφιστεί, πράγμα που περιμένουμε να γίνει από το Σεπτέμβριο, έχει δοθεί για αποκλειστική χρήση για τη χρονιά 2018-19 στην ΚΑΕ Πανιόνιος με απόφαση του Δήμου. Ο Δήμος μεν εξασφάλισε κάποιο χώρο προπονήσεων για τον Πανιόνιο, την Ήρυδα και τον Ίκαρο, όμως το αθλητικό σύμβολο της πόλης μας, ο Πανιόνιος, και εσείς έχετε υπηρετήσει, που έχετε υπηρετήσει, δεν βρίσκει έδρα για τα αγωνιστικά τμήματα του ανδρικού και του γυναικείου βόλεϊ και του γυναικείου μπάσκετ. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να φιλοξενείται ή να αγωνίζεται χωρίς τον κόσμο του και με αυξημένα έξοδα σε άλλες έδρες αν βρίσκει. Θέλω να ρωτήσω, θεωρείτε ότι το κλειστό θα καταδαφιστεί πριν την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ΚΑΕ? Τι προτείνετε να γίνει ώστε ο Πανιόνιος να έχει έδρα με τον κόσμο του μέσα και πώς σκοπεύετε να υπερασπιστείτε τα δικαιώματα του ιστορικού αλλά και των άλλων σωματείων της πόλης μας να αγωνίζονται στη φυσική τους έδρα μέχρι την κατεδάφιση? Αυτό, κύριε Τσακέλη, που γίνεται σήμερα στο κλειστό, στο μοναδικό κλειστό δημοτικό που έχουμε, πραγματικά εγώ δυσκολεύομαι να το κατανοήσω. Ο κ. Τζουλάκης, και τα αποκτήκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν τα θέλω εγώ τώρα. Ο κ. Τζουλάκης, πιστεύοντας ότι είναι έτοιμο το έργο να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο, να γκρεμιστεί δηλαδή το γήπεδο, έχοντας γίνει δημοκρατήσεις του, ένα έργο που δεν είναι δικό του. Είναι ένα έργο δικό μας, του 2012. Πείτε να σας το παρουσιάσει το έργο, δεν ξέρω να σας το παρουσιάσει. Δεν ξέρει τι προβλέπει το έργο αυτό. Με πολύ κόπο και με υπογραφή της πρώτης προγραμματικής σύμβασης. Το 10. Η πρώτη προγραμματική σύμβαση για αυτό το έργο υπεγράφει 5 Αυγούστου του 2010 εδώ μεταξύ του Δήμου και της τότε Περιφερειάρχου Γιάννη Χρυσβολού. Λοιπόν, πιστεύοντας ότι θα γκρεμιστεί το Σεπτέμβριο, έβγαλε όλες τις ομάδες έξω. Τα γκρεμίζω το Σεπτέμβριο. Βλέποντας ότι ο Σεπτέμβριος περνάει και μπαίνουμε στον Οκτώβριο, είπε φαίνεται ότι δεν προφταίνω να γκρεμίσω. Ας αφήσω μέσα μόνο την ΚΑΕ Πανιόνιος, που είναι η μεγάλη ομάδα, ας πούμε, που κάνει χρήση του κλειστού, για να με δίνουν κιόλας. Το κλειστό στη θέση του και κλειδωμένο και η ομάδα να παίρνει στον διαβόλο τη μάνα, είναι και ένα ζήτημα. Πήρε λοιπόν 2 ώρες την ημέρα η ΚΑΕ Πανιόνιος. Περνάει Οκτώβριος, τελειώνει Οκτώβριος, λέμε, Χριστιανέ μου, το γήπεδο το έχει κλειστό 2 μήνες, δουλεύει για 2 ώρες την ημέρα, μόνο για την ΚΑΕ Πανιόνιος. Γιατί διώχνουμε τις άλλες ομάδες, όχι προπονητικά, αγωνιστικά? Γιατί τις αφήνουμε να παίζουν τους αγώνες τους? Έχεις εξασφαλίσει και χειροκροτήσαμε
και ψηφίσαμε και χειροκροτήσαμε την επιλογή να ενοικιαστούν χώροι προπονητικοί, γιατί κάποια στιγμή θα κρεμιστεί. Τους χώρους πρέπει να τους έχεις εξασφαλίσει. Δεν τους παίρνεις πάντα όποτε τους θες. Πρέπει να κάνεις. Άρα σωστά το έκανες αυτό. Αυτό λοιπόν που το έχεις κλειδωμένο και σκονισμένο για 2 ώρες την ημέρα, ένα γήπεδο που έχει επί 40 χρόνια μεγαλώσει γενιές και γενιές αθλητών, παιδιών, τι το έχεις κλειδωμένο? Να μην συνηθίζουν στους αγώνες ότι θα τους δίνουν εδώ, γιατί τότε όταν έρθει η ώρα μπορεί να μην φεύγουν. Τα βάζω σε εισαγωγιά γιατί είναι τα λόγια του Δημάρχου απαντώντας σε μένα που κάθομαι εκεί που κάθεται ο Δημήτρης ο Πετρόπουλος και ο Δημήτρης ο Νικολούλιας. Λοιπόν, οι λογικοί έχουν κλειστό ένα γήπεδο, κλειδωμένο, να λειτουργεί 2 ώρες την ημέρα, ένα γήπεδο που ξεκίναγε το πρωί και τελείωσε 12 η ώρα το βράδυ από δραστηριότητα, και να οδηγώ τις ομάδες της πόλης μου, να δίνουν τους αγώνες τους εκτός πόλης, είναι μια λογική που μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει αίσθηση και η ευαισθησία, η αίσθηση του τι σημαίνει αθλητισμός στην κορυφαία αθλητική πόλη της χώρας, στη Νέα Σμύρνη, μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα. Και αν το ρωτήσετε σήμερα, τι σημαίνει σε θέση δημοτική αρχή να σας πει πότε θα ξεκινήσει το κρέμισμα. Και αυτό είναι κατανοητό. Εγώ γνωρίζω τη δυσκολία, τη διαδικαστική μέχρι να φτάσουν το κρέμισμα. Δεν τους ελέγχω. Δεν τους ελέγχω γιατί δεν το έχουν γκρεμίσει. Τους ελέγχω γιατί μέχρι να τον γκρεμίσουν δεν τα αφήνουν ανοιχτό στο να έχει τη δραστηριότητα που είχε. Μέχρι να τον γκρεμίσουν. Και εκτιμώ ότι θα δυσκολευτούν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εάν αποφασίσουν να τον γκρεμίσουν το Γενάρη, γιατί τότε πάρουν την άδεια ή εν πάση περιπτώσει είναι τα όλα έτοιμοι στα διαδικαστικά, τότε δεν ξέρω αν θα τους επιτραπεί από την πίεση, την καλώς εννοούμενη όμως πίεση της ΚΑΕ Πανιώνιος, η οποία θα δίνει μάχη για να μείνει στην κατηγορία εκείνη την εποχή, να πάει να παίξει στα Σούρμενα. Εγώ αν ήμουν και είχα να αντιμετωπίσω ακριβώς αυτό το πρόβλημα με τον κύριο Τσουλάκη, θα το ξεκίναγα μετά το τέλος της αγωνιστικής περίοδου το γκρέμισμα, αν θα έχω φτάσει μέχρι το Γενάρη. Αν θα μπορούσα να γκρεμίσω το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, ναι. Αλλά αν έχω φτάσει Γενάρη, Φλεβάρη, αρχές Φλεβάρη και θέλω 2 μήνες να τελειώσω το πρωτάθλημα και βάζω σε κίνδυνο και σε περιπέτεια μια ολόκληρη ιστορία για 2 μήνες για να το έχω γκρεμισμένο στις εκλογές και να πω ότι το έκανε ένα έργο που λέω ούτε αυτό ανήκει πνευματικά στον κύριο Τζουλάκη, αλλά ούτε και μελετητικά, ούτε και χρηματοδοτικά. Έτσι, εγώ δεν θα το έκανα, θα το χειριζόμουν με αυτόν τον τρόπο που σας είπα πριν. Ωραία, βλέπω ότι τα ταμεία δεν υπάρχει κάποιος, οπότε πάμε στην εφημερίδα Προφήτης. Καλημέρα. Ελένα Χρυσού από την Ένωση Συντακτών Ηλεκτρονικού Τύπου και λοιπόν Σύγχρονων Μέσων και το έντυπο Προφήτης της Νέας Μύρνης. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναδειχθεί τόσο από το έντυπο ο προφήτης της Νέας Μύρνης, όσο και από τις παρατάξεις ποιότητα ζωής και πολύ ανάποδα θέματα σχετικά με τις διαχειριστικές πρακτικές του πολιτιστικού οργανισμού, που ελέγχονται σίγουρα ως προς το ηθικό σχέδιος. Να αναφέρουμε θέματα όπως αναφέρονται στη διάρκεια, διπλών καταχωρήσεων, απευθείας αναθέσεων σε συγγενικά πρόσωπα, υψηλών ποσών για αγορά τεχνικού εξοπλισμού. Εδώ να διευκρινίσουμε ότι η απευθείας ανάθεση είναι ένα εργαλείο με το οποίο δήμαρχος, αντιδήμαρχος και πρόεδρος νομικού προσώπου έχει τη δυνατότητα να επιλέγει με ειδικά κριτήρια προμηθευτές προϊόντων και υπηρεσιών μέχρι τις 25.000 για τον δήμαρχο, νομίζω παραπάνω. Αυτό το εργαλείο των απευθείας αναθέσεων θεωρούμε ότι την τελευταία τουλάχιστον τετραετία έχει χρησιμοποιηθεί λανθασμένα. Πώς δεσμεύεστε, αν εκλεγείτε, να ελέγξετε την ορθότητα της διαδικασίας των απευθείας αναθέσεων, σκοπεύετε να απαγορεύσετε απευθείας αναθέσεις σε συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού? Ευχαριστώ. Ο πολιτιστικός οργανισμός του Δήμου Νέας Μύρνης παράγει ένα έργο. Αυτό το έργο είναι στην κρίση του καθενός μας. Αυτό που θέλει, αυτό που η πόλη εισπράττει, εγώ δεν το αξιολογώ αρνητικά, το αξιολογώ θετικά. Το παραγόμενο έργο. Αυτό δεν είναι εύκολο να το λέει ένας συνδυασμός αντιπολίτευσης.
Εγώ το λέω. Αλλά σας λέω μαζί και το εξής. Το πόσο μας στοιχείρηκε. Σας λέω και το εξής. Εάν αναλάβουμε δημοτική αρχή, ο πολιτιστικός οργανισμός θα μπει σε ειδική εκαθάριση την επόμενη μέρα. Και τα ευρήματα εκεί που πρέπει. Διότι το παραγόμενο έργο με το πάρτι που γίνεται από τον κύριο Χατζατουριά σε ό,τι αφορά την οικονομική διαχείριση είναι άνοιχτο προηγουμένου. Και θεωρώ ότι είναι από τους βασικούς λόγους για τους οποίους έγινε η διάσπαση του συνδυασμού. Δηλαδή να μπορεί να έχει την ελευθερία ο κύριος Χατζατουριά να αξιοποιεί τα κονδύλια λες και είναι δικά του. Λες και είναι την τσέπη σου. Λοιπόν, αυτό το πάρτι θα σταματήσει. Θα κλείσει ο οργανισμός, θα μπει ειδική εκαθάριση, θα διαχωριστεί ο αθλητικός από τον πολιτιστικό οργανισμό που τα έχουν ενώσει, γιατί έχουμε δύο ισχυρούς πυλώνες, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό στην πόλη μας, που θέλουμε να λειτουργούν ιδεολογικά, μπορεί να θέλουμε την αλληλεπίδρασή τους, αλλά οργανωτικά θέλουμε δύο σχήματα που να δουλεύουν παράλληλα και αυτόνομα για να παράγουν τις υπηρεσίες και τις δράσεις που πρέπει να. Και θα επανασυσταθεί ο οργανισμός καινούριος πολιτισμού και τεχνών στη Νέα Σμύρνη, που θα τηρεί και θα σέβεται το δημόσιο λογιστικό. Ο κ. Χατζατουριά έχει ένα προϋπολογισμό 2,5 εκατομμύρια. Στις 5 πρώτες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου φέρνει έγκριση στον εαυτό του για όλες τις πιστώσεις και μετά αρχίζει και κάνει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι. Τα παραδείγματα είναι άσχημα. Τα έχουμε πει στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχουν πει δημοσιογράφοι, έχουν γράψει και το χειρότερο απ' όλα. Δεν είναι αυτό που η κυρία Χρυσού μόνο επεσήμανε, διπλές αποφάσεις, λεφτά για εκδηλώσεις που δεν γίνανε, υπερτιμολογήσεις των 1.000 και των 1.500 ευρώ. Αυτά τα κατέθεσαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, γι' αυτό σας τα λέω. Δεν τα λέω εδώ και απέφυγα να τα πω εκεί. Το 1.000 και 1.500 ευρώ, 23.000. Χρεώθηκαν Δημοτικοί Σύμβουλοι δύο φορές που πήγανε. Σας λέω ότι μπορούμε να σταχυολογήσουμε γιατί είναι άπειρα. Δημοτικοί Σύμβουλοι που πήγαμε στη Σμύρνη πριν από ένα χρόνο χρεώθηκαν. Πληρώθηκαν και από το Δήμο, πληρώθηκαν και από τον πολιτιστικό οργανισμό. Και όταν πληρώθηκαν και από τον πολιτιστικό οργανισμό, είπαμε: εμείς δεν πήγαμε με αυτά τα εισιτήρια, πήγαμε με τούτα τα εισιτήρια. Α, συγγνώμη, παίρνω την απόφαση πίσω, την ακυρώνω. Όταν είχε πληρωθεί για να πάνε οι συγγενείς τους. Και τα χρέωσαν στους δημοτικούς συμβούλους τα λεφτά. Είναι το ταμείο. Είναι το ταμείο. Ποιο ταμείο? Το ταμείο. Ο πολιτιστικός οργανισμός. Σας το λέω εγώ που έχω εκτίμηση στο παραγόμενο έργο, άλλο αν μπορεί να είναι καλύτερο ή χειρότερο. Όλη η διάσπαση του 2014 στηρίχθηκε πάνω εκεί. Και με αυτά τα λεφτά σήμερα παίζουμε και θα κάνουμε προεκλογική περίοδο με χιλιάδες και δεκάδες εκδηλώσεις υποκρυπτόμενα χρηματοδοτούμενες από τον πολιτιστικό οργανισμό. Και εγώ τα λέω δημόσια και του το έχω πει αν θέλει κυρία Κασιμέρη μου, μπορούμε να αναμετρηθούμε επ' αυτού σε όποιο επίπεδο θέλει, από το δικαστικό στο οτιδήποτε. Στο οποιοδήποτε, αλλά για να δούμε αν θα τολμήσουν. Γιατί αυτό που φοβούνται είναι ο έλεγχος. Είναι ο έλεγχος. Και αυτό για το οποίο έγινε η διάσπαση είναι ο έλεγχος. Τώρα που υπάρχουν λεφτά, να τα διαχειριστούμε μόνοι μας, γιατί τούτος είναι σκύλος και γαυγίζει για το κάθε ευρώ. Γι' αυτό μαζεύτηκαν τα 8,5. Λοιπόν, τώρα για τις απευθείας αναθέσεις, κοιτάξτε. Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση των απευθείας αναθέσεων που γίνεται παντού, πάντοτε, είναι επίκαιρη. Είναι γκρίζα, είναι άσπρο, είναι μαύρο, είναι φωτεινή, είναι σκοτεινή. Οι απευθείας αναθέσεις, εγώ τις δέχομαι ως ένα θεσμικό εργαλείο. Τι είναι απευθείας ανάθεση? Θέλω να κάνω μια προβλήση τώρα. Ξέρω εγώ, γραφική ύλη, ας πούμε, και δεν μπορώ να κάνω ένα διαγωνισμό δημόσιο που θέλει 8 μήνες να τελειώσει. Πάω και προμηθεύομαι, εφόσον μου το έχει εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο, με απόφαση δημάρχου,
αξιοποιώ την εγγραφή στον προϋπολογισμό του αντίστοιχου μέχρι 20.000 FPA, μέχρι 20.000 FPA και προμηθεύω κάτι κατά τη γνώμη μου αναγκαίο για το Δήμο, για το οποίο κρίνομαι αν έπρεπε να το κάνω με απευθείας ανάθεση, έχουμε διάρκεια, αυτά όλα τα κρίνομαι σε ποιο το έδωσα και κρίνομαι και με ποιες τιμές το έδωσα. Εάν δεν υπάρχει διαδικασία του απευθείας ανάθεση, εγώ δεν φοβάμαι τις κουβέντες, τότε ο Δήμος αρχίζει και παραλύει για ό,τι κάνει, θέλει 8 μήνες για να το πραγματοποιήσει. Ακόμα και αν είναι το 5 ή τον 7 ή τον 8.000 ευρώ μία ανάγκη ή μία προμήθεια που είναι μέχρι αυτού του ποσού. Δεν είναι παραπάνω, έτσι, είναι μια υπηρεσία, ας πούμε. Άρα, εγώ δεν είμαι ενάντια σε απευθείας αναθέσεις. Ο κύριος Κούπας με κατηγορούσε για απευθείας αναθέσεις και τις έχει τριπλασιάσει όταν έγινε αντιδήμαρχος. Και ίσως να είχα λάθος τότε που το έλεγα γιατί. Λοιπόν, η κάθε απευθείας ανάθεση και κλείνω κρίνεται από το ύψος των τιμών με βάση τις οποίες αναθέτει, από τα πρόσωπα τα οποία αναθέτει και από το σκοπό για τον οποίο αναθέτει κάποιος. Εγώ δεν λέω ότι θα τις καταργήσουμε. Θα ήταν καλό να περιοριστούν, έχουν ξεδηλώσει, να περιοριστούν στα απολύτως αναγκαία και με τη διαφάνεια όπου υποχρεωτικά ανεβαίνουν να ελέγχονται και να σχολιάζονται είτε από τους πολίτες είτε από εσάς τους δημοσιογράφους, ο οποίος είστε ο ελεγκτικός μηχανισμός της εκάστοτε εξουσίας καθημερινός, ζωντανός και διαδραστικός. Νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει με τα μέσα ενημέρωση, δεν υπάρχει άλλο άλλο. Οπότε αναλαμβάνω εγώ να μεταφέρω κάποιε από τι δικέ σα ερωτήσει. Όπου υπάρχει όνομα, θα λέω και όνομα. Είναι από την κυρία Νατάσα Ιτζόγκλου, η πρώτη. Πώς φαίνεται τη στάση του Δήμου και προσωπικά του Δημάρχου στη διαμάχη με την εστία μετά την δικαίωσή τη από το δικαστήριο και την απόφαση του Δήμου να μην την αποζημιώσει και να πάει στον Άγιο Πάπο. Και μετά είμαι εγώ. Λοιπόν, θίγουμε ένα ενδιαφέρον θέμα. Δεν ξέρω πώς σας απασχολεί, αλλά είναι ένα θέμα της πόλης από αυτά που έχουν κουβεντιαστεί αρκετά. Η εστία νέας μείωνης ενοικίαζε το κτίριό της, το κτίριο όχι του μεγάλου, το πίσω κτίριο του σχολείου, το ενοικίαζε στην περιφέρεια για να χρησιμοποιείται για δημόσιο σχολείο. Το 2011 άλλαξε ο νόμος και θα έπρεπε το ενίκιο των 380.000 ευρώ ετησίως να το καταβάλει ο Δήμος. Εκεί τότε, και εγώ οφείλω να το πω και με δική μου πρωτοβουλία, επειδή δεν θέλαμε να καταβάλουμε για λογαριασμό της πολιτείας αυτό το ποσό, όχι όμως ως ποσό, γιατί το υπόπεδο επί του οποίου έχει χτιστεί το γυμνάσιο της εστίας είναι υπόπεδο τη δεκαετία του 50, παραχώρησε ο Δήμος την εστία, προκειμένου να κάνει τις τότε τεχνικές σχολές ο Νάση. Άρα ήταν μια συνέργεια Δήμου και Εστίας. Εγώ βάζω το οικόπεδο και εσύ βάζεις το κτίριο για να φτιάξουμε κάτι κοινοφελές, τις τεχνικές σχολές εμπορικού ναυτικού. Εμείς τότε με παρέμβαση δικαστική διεκδικήσαμε ως εκτροπή από το σκοπό να μας επιστρατεί το οικόπεδο. Και ο βαθύτερος στόχος ήταν η απομείωση του ενοικίου, το οποίο το θεωρούσαμε υπερβολικό των 380.000 ευρώ το χρόνο. Τα πρώτα δικαστήρια που τελείωσαν πριν λίγο καιρό δικαίωσαν την εστία όσον αφορά το ιδιοκτησιακό. Τη δικαίωσαν και σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό, το τέλος του οικόπεδου είναι υπόλοιπος. Οπότε τώρα το μόνο που παίζεται είναι το ύψος του ενοικίου. Εκείνη τη στιγμή, όταν βγήκε και η εφετειακή απόφαση και δικαίωσε την εστία, ο Δήμαρχος έφερε στο Συμβούλιο, στην Οικονομική Επιτροπή δηλαδή του Δήμου, να πάει το θέμα σε ανέρεση. Δηλαδή να πάει και στην τρίτη, την αναιρετική διαδικασία, ξέροντας ότι δεν θα έχει καρδινώνει καμία δικαστική τύχη, απλώς για μια χρονική υστέρηση. Τότε, σε εκείνη τη φάση, εμείς, σαν παράταξη, είπαμε, Δήμαρχε, okay, να το σταματήσουμε εδώ, να κάνουμε μια στάση, να αναλυθεί μια πρωτοβουλία εκ μέρους του Δήμου συνεννόηση με την Εκκλησία, μια συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς μας, διότι το θέμα πια φαίνεται ότι δεν παίζεται στο επόμενο. Αυτό έκλεισε και άρα δεν το έχει άγχος και ο Δήμος να του λένε μετά γιατί δίνεις ενίκιο για ένα επόμενο που εσύ το έχεις κάνει δωρεά στην εστία. Γιατί ο Δήμος θα καλείται να πληρώσει άνευ καμίας δικαστικής αποφάσεως ενίκια σε ένα δικό του οικόπεδο. Δηλαδή είναι το, ας πούμε, το παράδειγμα της υπόθεσης.
Είπαμε λοιπόν να αναλυθεί μια πρωτοβουλία, συνεννόηση με την εστία, προσδιορισμό του ετήσιου ενοικίου σε πιο λογικά και εξορθολογισμένα επίπεδα και να κλείσει αυτή η διαφορά με την εστία με την πνευματική καταπολή των αναδρομικών ενοικίων που οφείλουμε από το 2011 μέχρι σήμερα στην εστία. Αυτή η πρότασή μας της διερεύνησης, της συμβιβαστικής επίλυσης μετά το εφετειακό δικαστήριο αυτή τη διαφορά δεν έγινε δεκτή από την πλειοψηφία και το θέμα πήγε στον Άγιο Πάπο ως τρίτη και αναιρετική διαδικασία, άρα με μια χρονική υστέρηση. Εμείς είμαστε πλέον υπέρ της συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς έτσι, με την εστία, σε λογικά ενίκια και σε τμηματική απόδοση των υποχρεώσεών μας που δεν έχουν ικανοποιηθεί από το 2011 μέχρι σήμερα. Έχετε ζητήσει το όνομα. Εγώ. Να συστηθώ σε εσά, γιατί δυστυχώς και ευτυχώς με γνωρίζετε. Το μικρόφωνο. Δεν ακούγεται. Το μικρόφωνο. Τα ξέρω τα μικρόφωνα. Ακούγουμε, ακούγουμε. Λοιπόν, σε αυτή την αίθουσα είμαι 12 χρόνια και είναι η πρώτη φορά που δεν είμαι και δεν μετάνιωσα. Με λένε τώρα Κασιμέρι, είμαι εκπαιδευτικός. Και εκεί καμαρώνω για το ότι είμαι η ιδρύτρια και η πρόεδρος του Κέντρου Φιλοξενίας Άρρωστου Παιδιού και Οικογένειας είναι αυτή. Γιατί σας τα λέω αυτά, θα καταλάβατε σε λίγο. Πριν μιλήσω για την Ηλιαχτίδα, γιατί έχει σχέση με τον κύριο Ζουλάκη, απευθύνομαι στον Γιώργο του Κουτελάκη. Γιώργο, το ξέρεις χρόνια, μέσα τους έχουμε δώσει αγώνες. Ήμουν πάντοτε απέναντι, γιατί εγώ ανήκω στη δεξιά, ο Γιώργος αλλού και γινόταν μάχης εδώ. Όταν ήρθα και σου είπα το πρόβλημά μου, ότι θέλω να ανοίξω ένα ξενώνα, να φιλοξενήσω άπορα άρρωστα παιδιά, αμέσως δέχτηκες και άρχισες να προσπαθείς να δεις πώς θα με στεγάσεις. Χρόνια τώρα έχω μια πορεία. Μπορείς να μου εξηγήσεις, εγώ μια αντίπαλος και δυστυχώς σκληρή αντίπαλος, δεν μετανιώνω, στην εθνική μου θέση ήτανε, γιατί το έκανες. Προβληματίζουμε πολλές φορές. Θέλω να ξέρω, γιατί θέλει καρδιά, θέλει πολλά προσόντα για να βάλει την Κασιμέρι εκεί, που μπορούσε να κάνει και πολιτική από αυτή τη θέση, φυσικά. Εσύ ξέρεις ότι εγώ δεν είναι πρόκειτο, γιατί αν καμαρώνω για κάτι είναι το ήθος μου, αλλά για μένα είναι μεγαλείο ψυχής. Μπορείς να μου πεις πώς τόλμησες σε τόση αντιπαράθεση που είχες από τους συνεργάτες και το έκανες. Ευχαριστώ. Και μετά θα συνεχίσω. Συγγνώμη, θα μου πεις τώρα βρήκες να τα πεις. Ναι, ξέρεις γιατί ρωτάω τώρα. Εσύ ο Βριανός Δήμαρχος που θα διαφεντεύεις τις ζωές μας, την πόλη μας, 5 χρόνια. Πρέπει να ξέρουμε τις θέσεις σου. Μια εύκολη απάντηση και σύντομη θα ήταν γιατί σε ζηλεύω. Και για να εξηγήσω τι εννοώ σε ζηλεύω. Θα ήθελα ο καθένας από εμάς που έχουμε διανύσει μια, ανεξαρτήτως παράταξης, που έχουμε διανύσει μια θητεία μικρή, μεγάλη, στο Δημοτικό Συμβούλιο, δηλαδή στα δημόσια πράγματα της πόλης μας, άρα κατά τεκμήριο μας νοιάζει η πόλη, μας νοιάζουν οι άνθρωποι, μας νοιάζει η κοινωνία, μας νοιάζουν αυτά. Θα ήθελα όταν αποφασίσουμε να κλείσουμε τον κύκλο της δημόσιας παρουσίας μας, ο καθένας από εμάς, να κάνει αυτό που κάνεις εσύ. Να μην πάει σπίτι του και να παραμείνει να δίνει την ψυχή του από ένα άλλο μετελήφι, σαν και αυτό που επέλεξες εσύ. Άρα, αυτό που είπαμε αυτό είναι γιατί σε ζηλεύω. Γιατί θα ήθελα να έχω τη δύναμη και εγώ όταν κλείσει και ο δικός μου ο κύκλος. Ναι, να... δεν έκλεισα την Εκπαιδεύτηκα μια επιχείρηση με 750 παιδιά και 17 άτομα προσωπικό κύκλο.
Αυτό λέω ότι όταν αποφάσεις να κλείσεις τον επαγγελματικό και τον πολιτικό σου βίο, τον συνέχισες με ένα εξαιρετικά ευαίσθητο και ιδιαίτερο θέμα όπως αυτής της μονάδας που συγκρότησες, φιλοξενίας άλλου του παιδιού και οικογένειας. Αυτό είναι για αυτό που σε ζηλεύω και θα ήθελα να κάνω και εγώ όταν αποφασίσω να αποσυρθώ από τη δημόσια σκηνή της πόλης. Το πραγματικό τώρα, γιατί αυτό είναι το κάτι προσωπικό, κάτι συναισθηματικό, ο Δήμαρχος είναι θεσμός, εγώ εκεί έπρεπε να μιλήσω και με αυτό που κουβαλάω μέσα μου, αλλά και από το θεσμικό μου ρόλο. Θεωρώ ότι ο Δήμαρχος, από όποιο χώρο και αν προέρχεται ή προτιμά ή εν πάση περιπτώσει εντάσσεται ή ψηφίζει οτιδήποτε, πρέπει να είναι μια αγκαλιά για όλους τους πολίτες. Πρέπει να είναι μια αγκαλιά για όλους τους αγμούς, για όλες τις συλλογικότητες, για όλους τους αγμούς της πόλης, για όλες τις συλλογικότητες, για όλους τους ανθρώπους. Να κρίνει το πρόβλημα ως πρόβλημα και να μην εγκρίνει τον άνθρωπο ως πολιτική ένταξη. Δεν σας κρύβω ότι πολλές φορές, αλλά εδώ ήταν αυτό που συζητάει είναι το 2010, κοντά σε αυτή την ημερομηνία, με ενδιέφερε πάρα πολλές φορές να βοηθώ ή να συμβάλλω, αν θέλετε, σε ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν φίλοι μου. Γιατί είχα την ανάγκη να αποδείξω, δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό που λέω, αλλά σας λέω έτσι όπως το νιώθω. Είχα την ανάγκη να αποδείξω ότι ως δημοτική αρχή δεν ξεχωρίζουμε τους φίλους και τους εχθρούς μας, σε εισαγωγικά τους εχθρούς, τους φίλους και τους αντιπάλους μας. Θα πω ένα παράδειγμα που είναι γνωστό και δημοσιογραφικά. Ο Μήλωνας είναι ένας σύλλογος που στις 5 εκλογικές μάχες είναι ζήτημα βρέθηκε μία φορά, καταλαβαίνετε τι εννοώ, πως στο πλευρό μας. Ήτανε κατά πλειοψηφία τις περισσότερες φορές. Νομίζω ότι αν το ρωτήσετε τα παιδιά του Μήλωνα, αν τα ρωτήσετε από τον Μιχάλη που είναι ο πρόεδρος μέχρι τον τελευταίο, δεν θα σας πούν ότι έχουν παράπονο από τη δημοτική μας αρχή. Δεν είναι βέβαιο σε διακόπτω, αλλά όχι όλος. Όχι όλος. Και θα το κατά πλειοψηφία. Νομίζω ότι δεν θα έχουν παράπονο. Αυτό που λέει ο Νίκος, ο Στεργίου που έχει διατελέσει πολλά χρόνια μέλος και σήμερα, νομίζω, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μήλωνα. Τι θέλω να πω, για να μην φαίνεται ότι είναι... Χρησιμοποιώ δύο παραδείγματα λοιπόν της Ντόρας. Νομίζω ότι ο Δήμαρχος και ο Δήμος και η Δημοτική Αρχή πρέπει να είναι αγκαλιά σε όλους. Είναι αστείο, είναι δηλαδή παραποίηση της έννοιας είμαι Δήμαρχος μιας πόλης και έρχεται μια συλλογικότητα σαν της Ντόρας της Κασιμέρη και σου ζητάει βοήθεια και της λες με τον οποιοδήποτε διπλωματικό τρόπο ας σε βασίσουν τώρα, κυρά μου, εσύ 10 χρόνια μου βγάλεις την ψυχή στο Δημοτικό Συμβούλιο. Προσέξτε όμως. Λυπάμαι που το λέω. Αλλά πρέπει να το πω. Γιατί πρέπει να ξέρετε και να το μεταφέρετε αυτό προς έξω, γιατί είναι αληθινό. Αυτή είναι η λογική του Σταύρου του Τζουλάκη. Δεν είσαι μαζί μου, δεν είσαι δικός μου, δεν με στηρίζεις, ή θα γίνεις, ή θα γίνεις, ή δεν θέλω να σε ξέρω, ή δεν μπορώ να σε βοηθήσω, ή δεν μπορώ να συνεργαστώ. Αυτές είναι δύο λογικές. Αυτές είναι. Λοιπόν, η αγκαλιά και η δική μου. Εγώ είμαι με την αγκαλιά. Ας κρατήσει και τους λίγους. Είμαστε μέσα στη Νέα Σμύρνη. Θα ψηφίσουν αύριο. Να σας πω τη σημερινή κατάσταση. Εγώ δεν βρέθηκα να κυβερνήσω να κάνω. Κινδύνευσε ένα παιδί μου. Έτσι έκλεισα τις επιχείρησεις και πήγα εκεί. Την άλλη μέρα που εξελέγει ο κύριος Τζουλάκης, που ήταν καλό χριστιανός, ήρθε το πρώτο εξώδικο από τον κύριο Κούπα. Και μετά από 5 μέρες, ένα δεύτερο εξώδικο από τον κύριο Τζουλάκη. Παρατήστε τα όλα, φύγετε. Φυσικά δεν τους κάναμε τη χάρη. Και μετά αρχίζει ο κόσμος. Από τις 12.000, ο κύριος Κουτελάκης, ο Γιώργος Κουτελάκης, για μένα είναι φίλος,
αξιολογότατος και τιμή μου που είμαι εδώ σήμερα και σας λέω είμαι στραπέναντι όχι πολιτικά. Αρχίζει ο πόλεμος. Σκεφτείτε μας, κάνε διακοπή ρεύματος για 16 ευρώ και αναστατώθηκε η ΔΕΗ. Γιατί υπήρχε ένα κλιματοστάσιο και... Νομίζω ότι... Πρέπει να ακουστούν αυτά. Ωραία, συγγνώμη. Αυτή είναι σήμερα η κατάσταση. Ευχαριστώ. Κουτελάκι, όλοι μαζί θα καλύψουν. Θα έπρεπε να κάνω κάποια από τα ερωτήματα που έχετε ήδη δώσει και προηγούνται, αλλά επειδή τόσα χρόνια σε δημοτικό συμβούλιο σπάνια βλέπω τόσο νεαρό άτομο, τόσα τρία μάλλον βλέπω νεαρά άτομα, σε έτσι από το δημοτικό συμβούλιο, να δώσουμε το λόγο στα παιδιά μου. Γεια σας. Τι κάνετε. Θέλετε να έρθετε εδώ να μιλήσετε στο πρώτο χρόνο. Πήρε κοντά σαν Εμείς είναι Έλληνα, ψηφίζουμε. Ίσως τώρα συζητάμε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και δύσκολα θέματα για όλους τους συνδυασμούς, νομίζω, και για όλους αυτούς που ασχολούνται με το δημόσιο τρόπο. Δεν έχω μία ευθεία απάντηση. Δεν έχω μία απάντηση που λέει πέρα με ψηφίσεις, διότι έχω ένα πλαίσιο. Θα μπορούσε κάποιος που είναι σήμερα νέα γενιά, είναι το μικρό σου. Το μικρό σου. Διονύση. Είναι στην ηλικία του Διονύση που η ηλικία του Διονύση δεν έζησε, δεν, ήταν πολύ μικρό, δεν έζησε τη θητεία τη δική μας με το 2010 και 2014, ας πούμε. Θα μπορούσες να ψηφίσεις την παράταξή μας διότι σ' αρέσει ο πεζόδρομος και κεντρικής πλατείας. Θα μπορούσες να ψηφίσεις την παράταξή μας γιατί σ' αρέσει να πας να αθλήσεις το άξονα που δεν έχει σχέση με αυτό που ήταν πριν. Θα μπορούσες να ψηφίσεις την παράταξή μας διότι ενδεχομένως ένα από τα σχολεία τα οποία φίτησες, αν φίτησες στη Νέα Σμύρνη και δεν το λέω για τον Διονύση, λέω για τη γενιά αυτή, μπορεί να το φτιάξαμε εμείς. Θα μπορούσε κάποιος μικρότερος από σένα διότι του βρήκαμε θέσεις στους παιδικούς σταθμούς οι οποίες ήταν ελάχιστες όταν αναλάβαμε. Θα μπορούσε να ψηφίσεις διότι σου δώσαμε αν ήσουν μια καλλιτεχνική ας πούμε φύση τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις 16 πολιτιστικά τμήματα, διάφορες δεξιότητες ξέρω, από βιντεό και φωτογραφία και ζωγραφική μέχρι χορό και θεατρικό παιχνίδι ή οτιδήποτε άλλο. Θα μπορούσες διότι προστατεύσαμε με τεράστιο προσωπικό κόστος τον αθλητισμό της πόλης μας για να σου δίνει δυνατότητες άθλησης, συλλογικό και δημοτικό, για να μπορούσαμε να αθλούνται πάνω από 10.000 άνθρωποι να αγαπάνε και να ασχολούνται με τον αθλητισμό. Θα μπορούσες αν ήσουν Πανιώνιος να ψηφίσεις γιατί κρατήσαμε ζωντανό τον Πανιώνιο όσο κανένας άλλος. Αν δεν είσαι Πανιώνιος, ας τη στην αρχή. Αυτά λοιπόν, αυτά ή όσα μπορώ τώρα έτσι να πω πρόχειρα, μπορεί να μην είναι αρκετά. Είναι ανθρωπιά πρώτα. Μπορεί να μην είναι αρκετά. Εγώ θεωρώ και για όσους είδατε στο Sporting πριν από ένα μήνα, ότι δύο τομείς πρέπει να είναι οι αιχμές. Το είπα τότε, απλά το επαναλαμβάνω ως άποψη της παράταξής μας. Δύο πρέπει να είναι οι αιχμές της πολιτικής μας αύριο στο Δήμο, αν αναλάβω. Η μία είναι η κοινωνική πολιτική, προς τις ευαίσθητες, ευάλωτες ομάδες, τις αδύναμες οικονομικά, αυτές που πρέπει να πάμε να πιάσουμε το χέρι του καθένα και να μπούμε μέσα στην οικογένειά του, όπως είναι οριζόντιες αλλά με κάθετες πολιτικές, να φτάσουμε δηλαδή στο κάθε σπίτι και όχι μόνο να ασκήσουμε οριζόντιες δημόσιες πολιτικές. Και το δεύτερο που μπορεί να αφορά τον Διονύση και σε αυτό πρέπει να μας παρακολουθήσει
μέχρι το Μάιο είναι η νεολαία. Δηλαδή, τι μπορούμε και θα τα πούμε μόλις ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα μας τα Χριστούγεννα και το παρουσιάσουμε μετά τις 15 Γενάρη, ποιο είναι αυτό όχι που κάναμε, αλλά που θα κάνουμε ή που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Οι δυνατότητες και τα πλαίσια για τη γενιά τη μετά το τέλος της τρίτης λυκείου και μέχρι τα 30. Η 18-30 αυτή η γενιά έχει ανάγκη πραγμάτων στην πόλη, τα οποία πιθανώς να έχουν περάσει σε δεύτερη μοίρα και σε εξειδικευμένες πολιτικές. Παραδείγματος χάρη να πω μία που μου δίνει ευκαιρία ο Διονύσης. Δεν υπάρχει περίπτωση μαθητής, επενδυτής που πέρασε στην επαρχία και η οικογένειά του το χρησιμοποιεί ως παράδειγμα. Είναι μια σειρά πραγμάτων που θα πούμε. Δεν μπορεί να το στείλει γιατί δεν έχει να πληρώσει το ενίκιο του σπιτιού του. Ο Δήμος θα αναλάβει αυτό το κοινό. Θα δώσει ίντερνετ δωρεάν στα παιδιά που δεν μπορούν στο σπίτι τους και είναι φοιτητές, είναι σπουδαστές, είναι νέοι άνθρωποι που δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν αυτή την υπηρεσία. Σε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν πάντα την οικονομική δυνατότητα πλέον, θα έχει κάρτα για τα λεωφορεία την οποία θα την αγοράζει ο Δήμος, γιατί και αυτά τα 30 ή τα 20 ευρώ το μήνα είναι πολύ σημαντικό για κάποιες κατηγορίες συμπολιτών μας. Θα έχει ειδικές, λοιπόν, δεν θέλω να σας πω όλο το πρόγραμμα, θα έχει ειδικές πολιτικές για αυτή τη γενιά όσον αφορά τις υπηρεσίες, αλλά και όσον αφορά τους χώρους στους οποίους θα τους διαθέτουμε στην πόλη, θα τους οργανώσουμε μαζί τους για να μπορούν να εκφράζονται μέσα από αυτούς. Αλλά ολοκληρωμένα θα το πούμε στις 20 Γενάρη, θα είναι ένα ολόκληρο πλαίσιο το τι θα κάνουμε για αυτή τη γενιά που ίσως είναι η γενιά που δεν έχει φροντιστεί όσο πρέπει στην πόλη μας. Όλο κοιτάμε ή τα πιτσιρίκια και τους μαθητές ή τους γερόντους. Αυτή η γενιά που μπαίνει στην αγορά εργασίας, που φυτά, που σπουδάζει, που τελειώνει το σχολείο και που προετοιμάζεται για κάτι, είναι σε ένα μετέχνιο, ίσως είναι κάτι που πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας, ιδιαίτερα όλοι εμάς, όχι μόνο για αυτό. Θα ζητήσω και το Δήμαρχο να είναι λίγο πιο σύντομος, γιατί δεν θα τα προλάβουμε όλα. Έχω ένα παλικάρι που όμως θέλει να κάνει μια ερώτηση λίγο σύντομα. Γεια σας και από μένα. Θέλω να πω εγώ πώς θα μπορούσε να υπάρξει μεγαλύτερη ασφάλεια στην πλατεία της Νέας Μήνης, αλλά ξέφραγα στενά επίσης. Είναι ένα θέμα που απασχολήσει με όλες τις πόλεις. Όλους τους Δήμους, το κέντρο της Αθήνας ιδιαιτέρως, όλες τις γειτονιές, μεγάλη παραπατικότητα αλλού. Σε soft παραπατικότητα και αλλού σε σκληρή παραπατικότητα. Αλλού δηλαδή σε κλοπές τσαντών και αυτοκινήτων και αλλού σε ληστείες ένοπλες. Διαφέρει παραπατικότητα από γειτονιά σε γειτονιά. Εμείς είμαστε υψηλά, τα τελευταία χρόνια είμαστε υψηλά στη χαμηλή παραπατικότητα, όχι στην ένοπλη δηλαδή, στην soft προπή, αν μπορούμε να την πούμε έτσι, παραπατικότητα. Κοιτάξτε, για να είμαστε ειλικρινείς. Κατά τη γνώμη μου, καθώς διακινδυνεύω την απάντηση αυτή τη συνισκέψη μου, που αν κάνω λάθος θα πάω. Ενώ είναι ένα πράγμα που συνεχώς ανεβαίνει, φτάνει ας πούμε στα πρώτα θέματα που θα αξιολογήσει ένας πολίτης, που τον νοιάζουν έναν πολίτη προκειμένου να αποφασίσει και τι θα κάνει στις εκλογές. Αλλά δεν έχει σημασία οι εκλογές, το να απασχολούν στην καθημερινότητά του. Είναι αλήθεια ότι οι Δήμοι ελάχιστα πράγματα μπορούν να κάνουν έως τίποτα. Ελάχιστα πράγματα. Αυτό που κάνει ας πούμε. Καταργήθηκε η δημοτική αστυνομία. Δεν είναι απάντηση αυτή, διότι η δημοτική αστυνομία δεν κυνήγαγε αυτή την παραβατικότητα και δεν φρόντισε για αυτή την ασφάλεια για την οποία υπήρξε η ερώτηση, υπήρξε για άλλες τακτοποιήσεις. Ο Δήμος δεν έχει όπλα, δεν έχει εργαλεία, ο κάθε Δήμος. Αυτό το εργαλείο που έχει είναι η ιδιωτική security. Βλέπετε τους ιδιωτικούς, είτε υπάρχουν είτε δεν υπάρχουν. Ο κ. Τζουτζουλάκης δίνει 200.000 το χρόνο
για δύο κακομίριδες αστυνόμους που αν τους δείτε, ας πούμε, πραγματικά τους λυπηθείτε, μάλλον θέλουν εκείνη βοήθεια από εμάς παρά από αυτούς να περιφέρουν τα σαρκία τους, χωρίς να φταίνει άνθρωποι, τη δουλειά τους κάνουν και το μεροκάματό τους. Εγώ για την αντίληψη μιλάω, δεν μιλάω για ποιοι είναι αυτοί, αυτά τα παιδιά, να είναι καλά και σε αυτό που κάνουν χίλιες φορές. Αλλά δεν αυτό που απαντάει στο ερώτημα ασφάλεια της πόλης. Ασφάλεια της πόλης θα έχει το κράτος. Δεν μπορούμε να έχουμε εμείς. Εμείς μπορούμε να έχουμε έμεσες μορφές ασφάλειας. Να έχουμε φως εκεί που δεν έχει. Να έχουμε φωτισμούς εκεί που δεν υπάρχουν. Να έχουμε δηλαδή έμεσα πράγματα, γιατί τι κάνουμε. Περιφορικά δεν μπορούμε να έχουμε υπαλλήλους που να προστατεύουν τα σπίτια, τις περιουσίες, τα αυτοκίνητα. Αν πει κάποιος ότι εγώ θα έχω πιο διευρυμένη ιδιωτικού security, αυτό να το δούμε και να το οργανώσουμε. Μέχρι εκεί μπορούμε. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό, όσο ανεπτυγμένο και αν είναι ιδιωτική security, λύνει και απαντά στην αγωνία του πολίτη για την ασφαλεία του. Η αγωνία του πολίτη, κυρίως εκτός αν υπάρχει μια ιδέα που δεν την έχουμε σκεφτεί και καλό θα ήταν να κατατεθεί, και τώρα και αύριο και αργότερα, θα είναι από την αστυνομία. Έτσι. Δεν έχουμε τέτοια εργαλεία. Όπως αν κάνετε παράπονα για τον τρόπο που φορολογήσετε, δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Όπως αν έχουμε παράπονα για την αστυνομία, δεν μπορούμε. Έμεσα, λίγο στα έμεσα ζητήματα, ας πούμε την ασφάλεια των σχολείων, μπορούμε καλύτερα να τη φλουρίσουμε. Γιατί είναι συγκεκριμένη. Είναι εκεί ο χώρος και περιμένει. Την ασφάλεια του άρρωστου. Ενδεχομένως δύο πλατιών με σεκιουριτάς και τα λοιπά, αλλά της πόλης ως άρση της παραβατικότητας, ως άρνης των δικών μας ενεργειών, μέχρι εκεί μπορούμε. Το να πούμε για να ψήσουμε τον κόσμο ότι θα το κάνουμε είναι εύκολο. Εγώ λέω κυριολεκτικά, ειλικρινά, μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε. Δεν λέω λόγια για να κερδίσω σήμερα καμία εντύπωση. Θα ρωτήσω εδώ για Αλεξία. Ιδιαίτερα η αποσοκόνηση και το γκράφιτι. Με το κλειπ πάρα πολύ. Με το κλειπ επίσης θα βλέπω τσιλικάδες 18-22 χρόνια να καπνίζουν χάσεις έξω από σχολεία. Και θα πω πού. Και θα πω συγκεκριμένα. Αν μένετε είναι στο κολυμπητήριο απ' έξω, το παρκάκι, στη Λυσίου που μένω εγώ στο Τριγωνάκι, εκεί είναι τη συνέχεια. Βάφει ο Δήμος στο πάρκο, έρχονται οι τσιλικάδες με τα σπρέι και κάνουν γκράφιτι. Εντάξει, αυτό δεν είναι παραβατικότητα. Από τη στιγμή που υπάρχουν νόμοι περί αυτοσυγκρότηση. Έχω δικαίωμα σαν πολίτη να πάρω την αστυνομία του. Λέω απλά δεν θα έρθει. Δεν θα έρθει η αστυνομία. Υπάρχει αστυνομία. Εγώ θα είμαι πολύ ειλικρινή. Η Μουτζούρα είναι αντιαισθητική. Για μένα δεν είναι παραβατική. Το γκράφιτι σε συγκεκριμένους χώρους που να έχουν διατεθεί είναι μέσω έκφρασης. Προσέξτε, η μουτζούρα στο σπίτι, στην ιδιοκτησία, μπορεί να είναι, είναι παραβατική. Το να διαθέσω κάποιους χώρους δημόσιους για να πω στα παιδιά που είναι μια μορφή τέχνης για μένα το γράφει, όχι μουτζούρα το γράφει, το σχήμα, η εικόνα, η παράσταση. Νομίζω ότι δεν πρέπει να στερήσουμε από μια γενιά αυτή τη δυνατότητα έκφρασης. Όσο και αν προκαλώ λίγο σήμερα τα αντανακλαστικά του συντηρητικότερο εξημών. Η πόλη ανήκει και σε αυτές τις εκφράσεις. Ανήκει και σε αυτές τις εκφράσεις, σε σημεία και χώρους που θα είναι από την αρχή, ας πούμε, προσδιορισμένη έξω από το γήπεδο του Πανιούνιου. Γιατί να μην υπάρχει σε όλα έξω από το γήπεδο του Πανιούνιου γράφει. Σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει. Εμένα δεν μου αρέσει το μονότονο, εσένα δεν σ' αρέσει το γράφιτι. Να δούμε την έκφραση. Όχι, δεν μιλάω για αυσοπόληση, μιλάω για γράφιτι. Η αυσοπόληση δεν είναι μορφή τέχνης. Αν ο Δήμος πρέπει να εξασφαλίζει τη δημοσιότητα με άλλο τρόπο, της όποιας συλλογικότητας θέλει να κάνει κάτι στην πόλη, να δημοσιοποιεί για να μαθαίνει ότι εκεί αυτή η ομάδα των ανθρώπων θέλει να κάνει κάτι. Άρα να αποφύγουμε την αφισοκόλληση. Εγώ παραδείγματος χάρη έχω να βγάλω αφίσα από το 1998. Έχω συμμετέχει σε 5 εκλογές και δεν έχω βγάλει αφίσα. Έχω να βγάλω αφίσα από το 1998.
δεν θα δείτε αφίσαμους στην πόλη. Φυλάδι όμως θα δείτε, αφίσαμους στην πόλη δεν θα δείτε. Και τότε ήταν και εξαιρετικά προηγουμένη λογική. Γιατί είμαι κατά. Και ήθελα από πρώτος να το πω έμπρακτα ότι είμαι κατά της αυσοπόλης, αλλά είμαι και κατά του ο Δήμος να φροντίζει όταν μια ομάδα παιδιών, μια συλλογικότητα, μια ομάδα πολιτών, μια τοπική θέλει να κάνει κάτι, θέλει να κάνει μια εκδήλωση σε μια πλατεία, να φροντίζει με τους πίνακες του, με τη δική του δημοσιότητα, με το δικό του πόρταλ, με τα μέσα που έχει, να δημοσιοποιεί ότι εκεί κάτι θα γίνει. Αν θέλετε να πάτε να το δείτε. Το γκράφιτι είναι κάτι κατ' εμέ, λέω και πάλι διαφορετικό, το οποίο με προσεκτικό τρόπο δεν θα θέλαμε να στερήσουμε την έκφραση από κάποια παιδιά να επικοινωνούν ή να εκφράζονται και με αυτό, σε συγκεκριμένους χώρους και με συγκεκριμένους τρόπους. Όπως επίσης θεωρώ, γιατί μιλάμε για την νέα γενιά, ότι λείπει από την πόλη και μία πίστα σκέιτ. Είναι πολλά παιδιά που θέλουν να κάνουν σκέιτ. Δεν μπορεί να κάνουν όλα τα είδη του αθλητισμού που είναι σκέιτ και το μόνο σκέιτ να είναι το σπάσιμο των μαρμάρων, των σκαλιών της εστίας. Μπορούμε σε ένα από τα πάθρα μας, σε ένα από τους χώρους μας, να δούμε μια ξύλινη, όχι τσιμελένια, υποδομή, που να μπορούν και αυτά τα παιδιά είναι κομμάτι δικό μας. Άλλος ζωγραφίζει, άλλος παίζει μουσική, άλλος κάνει σκέιτ. Δηλαδή το μουσικό συγκρότημα που είναι μια μορφή εκφράσεις, θέλουμε να το ακούσουμε να παίζει στην πλατεία, εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο, εννοώ των παιδιών, εννοώ των νέων μας, εννοώ των, να δεχτούμε και την έκφρασή του και σε κάποια άλλα σημεία, αρκεί να την οργανώνουμε ούτως ώστε να μην γίνεται άναρχα και προκαλεί αντανακλαστικά και εμποδίζει ή δυσχεραίνει την αισθητική, ας πούμε, αντιμετώπιση άλλων πολιτών που προκαλούνται εξ αυτού. Οι παθαρισμοί των κάτων από διάφορους, αυτό είναι παραβατικό, έτσι. Συμφωνούμε. Εγώ έχω στη γειτονιά μου κάτω χωρίς καπάκι. Σε πάρα πολλές πινακίδες που άλλαξε τώρα πινακίδες. Οι πανιόνιες πάντε βάζουν πάνω στις πινακίδες, καλύπτουν το όνομα της. Και επίσης, ο πιο σπουδαίο το αποκόβητο είναι ότι βάζουν στα σήματα φορτίας. Και δεν μπορείς να πεις αυτή την τράγκα εξή αντίθεση. Μπορεί να το κάνεις. Επειδή ο Δήμος έχει κάποια επιρροή. Είναι μια πολιτική ερώτηση για την απλή αναλογική δημαρχή και για την δυνατότητα συνεργασιών της παράταξης είτε πριν είτε μετά τις εκλογές, έτσι ώστε να μπορεί να αποκτηθεί ο Δήμος να εξάρτητα από το αποτέλεσμα. Υπάρχει άλλο ένα θέμα για το Δημαρχείο και για το κύριο Μινέτα, για το αν συμφωνείτε με τη μεταφορά και το πρόβλημα της Μινέτα στο κύριο Μινέτα μέρους του Δημαρχείου. Πάμε σε αυτό. Έχω και για το Ταμείο. Αν γνωρίζετε τι ταμείο παρέλαβε η σημερινή Ολυμπιακή, πού βρίσκεται αυτή την ώρα και αν λειτουργείτε αυτό από τα έργα που έχουν γίνει δεν έχουν γίνει. Λοιπόν, προφανώς κανένας δεν μπορεί να συμφωνεί στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η υπόψη με αυτό που έχουμε στα κυκλοφοριακά σήματα, γιατί δημιουργούν πρόβλημα στην ασφάλεια και στην κυκλοφορία. Στην κυκλοφορία της πόλης. Εμείς πρέπει να έχουμε μια φροντίδα όταν αυτά συμβαίνουν να υπάρχει άμεση αποκατάσταση, υπάρχουν διαδικασίες και μέθοδοι. Χωρίς να σημαίνει ότι αυτό είναι το μοναδικό πρόβλημα που έχει η πόλη, γιατί το τελευταίο διάστημα δόθηκε πάρα πολύ μεγάλη έκταση από τα Facebook, περισσότερο ίσως από ό,τι που αναλογεί και υπήρξε και μια αντιπαράθεση. Νομίζω ότι αυτά δεν γίνονται με αντιπαράθεση, γίνονται με μια σύνθεση. Γιατί γίνονται από συγκεκριμένες πλευρές, οπότε ένας διάλογος και μια φροντίδα γι' αυτό νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει.
στην πόλη γιατί δεν είναι σωστό να συμβαίνουν. Τώρα, αυτή η αναλογική, εγώ έχω πει ότι είμαι υπέρ της απλής αναλογικής στους Δήμους. Ταυτόχρονα ξέρω ότι θα δημιουργήσει προβλήματα στην επόμενη μέρα στους Δήμους, αλλά πρέπει να εκπαιδευτούμε όλοι μας στις διαδικασίες της δημοκρατίας. Και αν σας πω ένα παράδειγμα, για να μην το αναπτύξω πολύ γιατί είναι ιδιαίτερο θύμα, εγώ το 1998, στον πρώτο γύρο των εκλογών, πήρα 21%. Και ο τότε δήμαρχος που κατέβαινε, ο κ. Σιώτερος, πήρε 39%. Στο δεύτερο εγώ γύρω κέρδισα τον κ. Σιώτερο με 52-48. Εγώ πήρα με το 20% της έκφρασης των πολιτών, το 60% των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου και ο κ. Σιώτερος με το 40% στον πρώτο γύρο των πολιτών πήρε το 20% των εδρών. Αυτό για μένα δεν είναι δημοκρατία. Και σας λέω για το σύστημα που εξελέγει εγώ δήμαρχος. Προτιμώ να εκπαιδευτούμε και να δοκιμαστούμε αν μπορούμε στο η έκφραση των πολιτών να έχει ισορροπία στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο Δημοτικό Συμβούλιο και οι πλευρές με πολλές δυσκολίες, με πολλά υπόγεια πράγματα, δεν θα είναι μια κανονική διαδικασία, θα υπάρξουν υπόγειες συνεννοήσεις, θα υπάρξουν να δοκιμάσουμε ένα σύστημα, να δούμε αν μπορούν να υπάρξουν συνεργασίες. Δεν μπορούμε να αναζητούμε συνεργασία στην κεντρική πολιτική σκηνή και εμείς στους Δήμους να λέμε όχι για να κάνω το έργο που θέλω 60%. Γιατί αν δεν πάρω 60% εγώ δεν θα κάνω έργο και τι έργο θα κάνω. Ωραία, τότε και στο Υπουργείο ας πούμε να βγαίνουν με 30% μόνοι τους, παντοδύναμοι, αυτόνομοι για να κάνουν τι γίνει το έργο τους. Και γιατί ρε φίλε, εσύ που κύριε Βιτελάκη που πήρες 21% στον πρώτο γύρο πρέπει να κάνεις το πρόγραμμά σου όπως το είπες στο σύνολό του. 21% πήρες κύριε Κουντελάκη το 1998, πρέπει να εφαρμόσεις το σύνολο του προγράμματός σου. Οι άλλοι που πήραν 30, 18 δεν έχουν και αυτοί λόγο να τους συνδιαμορφώσετε λίγο να έχουμε πιο συνενέσεις ας πούμε. Δηλαδή πρέπει να επιβάλλουμε στο 50% ή στο 100% των πολιτών το πρόγραμμα του 20% συνδυασμού ή του 25% συνδυασμού στον πρώτο γύρο, ο οποίος μάλιστα δεν θέλει να συνεργαστεί και με κανένα για να εκτελέσει αυτόνομα το πρόγραμμα του. Κτίριο Μινέτα, να τώρα η απλή αναλογική. Γιατί ο κύριος Δήμαρχος, ενώ είπαμε ομόφωνο όλες τις παρατάξεις, δεν πάμε στο κτίριο Μινέτα για το Μαρτίο γιατί έχει 820.000 ενίκιο, πάμε μόνο με αγορά, γιατί είχε κάνει τον deal. Αφού του απέρριψε το Δημοτικό Συμβούλιο και συνέδεσε και εκείνος όταν είδε ότι καμία άλλη παράταξη δεν θέλει να πάμε με αυτά τα λεφτά, το κτίριο είναι καλό, με αυτά τα λεφτά δεν θέλει να πάμε, θέλει να πάμε δια αγοράς, όχι να πληρώνουμε 820 στο κουτί των στον τρίπιο πάτο, χωρίς να αποκτούμε ιδιοκτησία. Όταν του το απέριψε το Δημοτικό Συμβούλιο, δύο μήνες τώρα πριν από τις εκλογές, είπε να πάνε τρεις όροφοι. Να φύγουν τρεις όροφοι από το Δημαρχείο το, που δεν είναι Δημαρχείο, να πάνε στο Μινέτα. Γιατί να πάνε τρεις όροφοι. Για πονηρευτείτε λίγο, γιατί να μην πάνε τρεις όροφοι μετά τις εκλογές. Και αν πάνε σήμερα τρεις όροφοι, η επόμενη Δημοτική Αρχή, ακόμα κι αν είναι ο ίδιος. Τι θα κάνει, θα έχει τρεις ορόφους εκεί και 7 ορόφους εκεί. Θα πει, α, τώρα που πήγαν τους τρεις ορόφους, άντε να πάμε και τους υπόλοιπους. Τότε όμως, δεν θα έχει πλειοψηφία ακόμα και αν κερδίσει τις εκλογές. Άρα, στο να πάει και το υπόλοιπο δημαρχείο εκεί και να πληρώνει αυτό που απερίφθη τα 820, θέλει τη συνένεση κι άλλης παράταξης ή κι άλλων παρατάξεων. Και επειδή δεν θα την έχει, έσπευσε σήμερα με την πλειοψηφία του, δύο μήνες πριν από τις εκλογές, να δεσμεύσει τον εαυτό του, τους συνεργάτες του ή εμάς ως νέα δημοτική αρχή, στο ότι θα πάμε εκεί, δεν θα πάμε εκεί. Δεν θα πάμε στο Μινέτα με ενίκιο. Θα πάμε στο Μινέτα αν χρειάζεται με αγορά. Ιδαλώς εμείς έχουμε και άλλες λύσεις εκτός από τη Γέννα για δημαρχείο. Έχουμε λύσεις. Το Ταμείο του Δήμου, το Ταμείο του Δήμου, εγώ το παρέδωσα, εμείς η πλευρά μας το παραδώσαμε με 8,5 εκατομμύρια, αλλά αυτό δεν είναι το σημαντικό. Το σημαντικό είναι ότι όταν μπαίναμε στην κρίση, το 2010 το Ταμείο ήταν 4,5 εκατομμύρια, το 2014 ήταν 8,5 εκατομμύρια. Δηλαδή μέσα στην κρίση, με αποκλειστική δική μου ευθύνη των οικονομικών, είτε ήμουν δήμαρχος, είτε ήμουν αντιδήμαρχος μέχρι το 2014 και το ξέρουν όλοι οι συνάδελφοι όλων των παρατάξεων, την αποκλειστική διαχείριση των οικονομικών του Δήμου και τη στρατηγική των αριθμών. Μέσα στην κρίση λοιπόν αυξήσαμε το ταμείο. Αν ξέρετε γιατί το αυξήσαμε, γιατί φτιάξαμε ένα προϋπολογισμό ο οποίος παράγει για το Δήμο της Νέας Μύρνης 3 εκατομμύρια πλεόνασμα κατέτωση.
Το 3 εκατομμύρια πλεόνασμα και εμείς και η παρούσα δημοτική αρχή το χρησιμοποιούμε, το αξιοποιούμε τα 2/3 του για να το ρίξουμε στον κορβανά των έργων, των υπηρεσιών. Δεν φτάνουν τα υπόλοιπα λεφτά που έρχονται από μειωμένα πια λογοποίηση από το κράτος και ενισχύουμε τον τακτικό προϋπολογισμό. Και το 1 εκατομμύριο σε μια άτυπη συνεννόηση το φυλάμε για να αυξάνει το πλεόνασμα. Μόνο εδώ τα λεφτά αυτά έχουν παραμείνει στο ταμείο. Εγώ οφείλω να το ομολογήσω. Είναι γύρω στα 10-10,5 εκατομμύρια. Είναι ένα γύρω στο έπεσε. Είναι γύρω εγώ θα σου πω. Έγραφε. 11,5 ήταν πέρσι, τώρα θα πέσουν λόγω εκλογών γύρω στα 10,5 ήταν το κλείσιμο του 2018. Σας το προβλέπω από τώρα και το 19 θα κλείσει γύρω στα 10 εκατομμύρια ευρώ και ο επόμενος χρόνος. Δεν είναι αυτό το σημαντικό. Το σημαντικό είναι ότι από αυτά τα λεφτά που εμείς κάναμε μέρος των έργων μας σήμερα δεν ξοδεύουμε τίποτα για έργα. Δηλαδή διατηρούμε το αποθεματικό γιατί η ομίλου είναι χρηματοδοτούμενη, γιατί το κλειστό είναι χρηματοδοτούμενο, γιατί τα μετρά είναι χρηματοδοτούμενα, γιατί η συνόπιση είναι χρηματοδοτούμενη, με αποτέλεσμα να μας φτάνουν τα 2 εκατομμύρια από τα 3 να τα κάνουν όλα υπηρεσίες. Όλα αυτά τα λεφτά γίνονται υπηρεσίες και περισσεύει πάλι το ένα. Δεν πέφτει κάτι από το περίσσευμα σε νέα πράγματα να χρηματοδοτήσει και να προσθέσει όπως κάποτε κάναμε. Άρα, κάναμε ένα παιδικό σταθμό, κάναμε το κοινωνικό παντοπολείο που ήταν σύν 500.000 πάγια έξοδα κατέτος. Δηλαδή διατηρείται, και οφείλω να το πω και δεν το αποφεύγω, το αποθεματικό διατηρείται δια της μη παραγωγής έργου. Δεν γίνεται παράλληλα με έργο που χρειάζεται να χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους. Άρα τα λεφτά είναι εκεί και το έργο είναι στην κρίση. Να τα λέμε όλα. Δεν πληρώνει τους προμηθευτές. Λόγω της κρίσης, πολλοί συμπολίτες μας δεν έχουν να πληρώσουν το ρεύμα και τα δημοτικά τέλη έρχονται από τους λογαριασμούς του ρεύματος. Να εξετάσουμε και αυτή την παράμετρο. Μήπως λόγω του ότι δεν πληρώνουμε το ρεύμα και δεν πληρώνουμε και τα δημοτικά τέλη και δεν ανεβαίνει. Εμείς για τα δημοτικά τέλη από το 2006 μαζί με την κυρία Ιακουβάκη και τους υπόλοιπους συνεργάτες όταν ήμασταν εγώ ένα βήμα μου. Σχεδιάσαμε μια λογική μείωση που έφτασε το 2008-2010 στο 100% για 5 ομάδες συμπολιτών μας. Μηδενικά δημοτικά. Άνεργοι, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, άτομα με αναπηρία. Και άποροι. 5 κατηγορίες συμπολιτών μας πληρώνουν μηδενικά δημοτικά τέλη. Εμείς όμως σήμερα δεν έχουμε να αναμετρηθούμε στις ειδικές κατηγορίες με τα δημοτικά τέλη γιατί μπορούν να ενταχθούν και να μην πληρώνουν το κομμάτι των δημοτικών τελών. Θέλουμε να αναμετρηθούμε με το αντίτιμο στη ΔΕΗ και θέλουμε να πάμε στο κάθε σπίτι που πραγματικά δεν μπορεί να πληρώσει τη ΔΕΗ για να αναλάβουμε όπως το κράτος μερικά προγράμματα να λαμβάνει κάποιες κατηγορίες να την πληρώνουμε εμείς. Αυτός είναι ο στόχος μας για την επόμενη θητεία που σας είπα δεν θα είναι τα μετά, θα είναι άνθρωποι. Να μην συνεχίσω εγώ να δώσω το λόγο σε μια κυρία που συζητήσει εδώ και αρκετή ώρα εδώ στα αριστερά. Ευχαριστώ. Γεια σας, εδώ αριστερά σας. Φανίτσο Κάνδη λέγομαι. Επανέρχομαι στο κλειστό του Πανιωνίου και συγγνώμη αν το έχετε καλύψει αυτό που θα πω γιατί είμαι λίγο αργοπορημένη. Σε όλες τις επικοινωνίες που βλέπω μέχρι τώρα, όλα αυτά τα χρόνια, η έμφαση είναι στις ομάδες της Νέας Δήμης. Δεν βλέπω καθόλου και τίποτα να λέγεται για τους κατοίκους. Και επειδή μέλος της οικοκυρίας και επειδή μέχρι τώρα με την υπάρχουσα δομή τα προβλήματα κυρίως από πλευρά συγχωρήπανσης αλλά και επιβάρυνσης γενικότερα της περιοχής είναι πολλά, αναρωτιέμαι αν μας έχετε και εμάς το μυαλό σας τους κατοίκους. Ας πούμε ο κύριος Τζουλάκης ανήκησε στο Instagram στις αρχές, στο Σεπτέμβριο περίπου, μια φωτογραφία που λέει ότι υπεγράφει σύμβαση και υποσχόμαστε στις ομάδες ότι όλα θα γίνουν με την μικρότερη δυνατή επιβάρυνση. Στις ομάδες. Τους κατοίκους δεν ακούει κανείς να ασχολείται. Αυτό είναι το ένα που θέλω να σας πω. Και το δεύτερο είναι να μου πείτε τι γίνεται με τον Άταλο. Γιατί είναι κλειστό ο Άταλο. Είδα κάτι στο αθηνόραμα προχθές και αν μπορείτε να μας ενημερώσετε. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, υπάρχει μια λεπτή ισορροπία που κατά τη γνώμη μου, ας πούμε, να την κατανοήσουμε. Οι ομάδες, εάν μιλάμε για την ΠΑΕ Πανιώνιος, είναι ομάδα.
Εάν μιλάμε για την ΚΑΕΠΑΝΗ όμως, είναι ομάδα. Αν μιλάμε όμως για τα από 6 ετών παιδιά μέχρι 16 ετών παιδιά, που σήμερα είναι 5.000, οι οποίοι αθλούνται δια των συλλόγων, δεν είναι οι ομάδες, επιτρέψτε με αυτή την, δεν είναι οι ομάδες και οι κάτοικοι. Είναι οι κάτοικοι και τα παιδιά. Είναι τα παιδιά και οι κάτοικοι. Είναι η οικογένεια, λοιπόν. Είναι ο κάτοικος που λέει εγώ είμαι κάτοικος και αυτή είναι η ομάδα, αλλά που το παιδί του αθλείται στον Πανιόνιο, γιατί είναι 6, 7, 8, 11, 12 χρονών στον Πανιόνιο, στον Μήλωνα, στην Ήλιδα, στον Ίκαρο κτλ. Εμείς για αυτές τις κατηγορίες των παιδιών πρέπει να δώσουμε χώρους που δεν έχουμε και φεύγουμε από τη Νέα Σμύρνη σήμερα για να πάνε να αθληθούν τα δικά μας παιδιά διά των ομάδων όπου βρουν εκτός πόλης και θέλουμε και για τον πρωταγωνιστικό αθλητισμό της πόλης μία εγκατάσταση, ένα γήπεδο και ένα γήπεδο μπάσκετ. Η πόλη ως η μεγαλύτερη σε ανάπτυξη αθλητική πόλη της χώρας και αυτό δεν το προσδιορίζω από τις επιτυχίες του Μήλωνα και του Πανιωνίου. Το προσδιορίζω από το κοινωνικό δίκτυο που λέει 100.000 κάτοικοι, 10.000 αθλούμενοι, 8.000 αθλούμενοι. Δηλαδή ποσοστό 8% όλης της ηλικιακής γκάμας μέχρι 80 χρονών, ας πούμε, από 0, αθλείται. Δι' οποιοδήποτε τρόπο, είτε στις υποδομές του Δήμου, ο ΝΑ, ο Οργανισμός Νεολαίας Άθλησης, προγράμματα κτλ., είτε στους συλλόγους. Αυτός ο δείκτης δεν υπάρχει σε καμία πόλη της χώρας. Είναι πολύ μεγάλος, θέλω να πω. Βγάλετε τώρα ηλικιακά να δείτε ότι δεν είναι 8, αλλά είναι 16, αν βγάλετε τις ηλικίες πάνω από 55, βάλετε ότι μεγαλώνει ακόμα, αν βγάλετε τις ηλικίες από 0 μέχρι 5, πόσο μεγάλος είναι. Αυτός ο δείκτης θέλει μια υπεράσπιση, θέλει μια υποδομή, πρέπει να λειτουργήσει αυτός ο δείκτης. Θέλει χώρους. Εμείς αυτούς τους χώρους, στους μη χώρους της Νέας Σμύρνης, πρέπει να δημιουργήσουμε, να φροντίσουμε, να πολλαπλασιάσουμε, πράγμα πάρα πολύ, πάρα πολύ δύσκολο. Δεν θα ήθελα εγώ να μπούμε στην όχι, απαντώντας την ερώτηση όμως, εύλογο, δεν θέλω να μπούμε οι κάτοικοι και εμείς. Τώρα, ζώνες στους δημοτικούς αθλητικούς χώρους για τους πολίτες, ζώνες. Τάδε ώρες στο κολυμπητήριο, τάδε ώρες στο κλειστό, τάδε ώρες εκεί για τους πολίτες, όχι για την οργανωμένη άθληση. Για τους πολίτες που μπορεί να οργανώνει σε ομάδες ο Δήμος, χωρίς να υποχρεούνται να πάνε σε ομάδες. Και μου δίνεται ευκαιρία να σας πω ότι ένα από τα προγράμματα της κοινωνικής μας πολιτικής για νέους θα είναι οι νέοι οι οποίοι θα θέλανε να αθληθούν οργανωμένα στο Μήλωνα, στον Πανιόνιο, γιατί η ομάδα πάντα ζεσταίνει το παιδί, είναι στο Μήλωνα, είναι στον Πανιόνιο, δεν είμαι στον Ονά. Τα παιδιά έχουν αυτές τις. Και δεν μπορεί να πληρώσει τα 40 ευρώ, θα έχουμε ειδικό πρόγραμμα που θα επιδοτούμε εμείς το παιδί να πηγαίνει να αθλείται στην ομάδα. Θα αθλείται και αυτός που δεν έχει χρήματα να πληρώσει το σύλλογο, αφού πρώτα μας δώσουν οι σύλλογοι θέσεις έναντι της επιχορήγησης και των έμεσων βοηθειών, τους οποίους τους προσφέρουμε διαχρονικά. Θα μας δώσουν κάποιες θέσεις να αθλούμε παιδιά και αν αυτές οι θέσεις δεν φτάνουν, γιατί έχουμε πολλά παιδιά που δεν μπορούν περισσότερα από τις θέσεις, τότε θα επιδοτούμε περισσότερο τη θέση για να αθλούν αυτά τα παιδιά για λογαριασμό του Δήμου και της κοινωνίας. Α, και ο Άταλος. Το παρακολουθώ το θέμα από πολύ κοντά, πιο κοντά δεν γίνεται. Μιλάω με αυτό που θέλει να τον ανακαινήσει, μιλάω με τις υπηρεσίες του Δήμου. Είναι ένα μπλέξιμο απίστευτο μεταξύ πολεοδομίας και Δήμου. Κατ' εμέν, δεν πρέπει να μιλήσω μία ώρα για να σας το αναπτύξω, υπάρχει κόλλημα στο Δήμο. Υπάρχει κόλλημα στο Δήμο. Δεν το πίστευα. Εγώ έλεγα στον επιχειρηματία που ήθελε, επειδή έτυχε να είναι γνωστός μου, αποκλείεται ο Δήμος να βάζει ζητήματα κτλ. Μετά από τρεις μήνες προσπάθειες που μαθαίνω τι γίνεται, το κόλλημα και κάποιο κλειδί που δεν ξεκλειδώνει δεν είναι τόσο στην πολεοδομία, είναι στο Δήμο. Καλός άνθρωπος. Αγαπητέ κύριε Παντελάκη, θα είναι ερώτηση κρίσεως. Πείτε μας, σε τι θα διαφέρει, και να σας καμαρώσουμε ξανά, ο Δήμαρχος Παντελάκης από το Δήμαρχο Τζουλάκη, από την άποψη ανθρώπινης συμπεριφοράς.
εντολές από ηλικία, ανθρώπινης συμπεριφοράς, για τους πώς, πολίτες μας. Είναι ερώτηση κρίσης. Να απαντήσω εγώ για τον κύριο Δήμαρχο. Είναι ερώτηση που δεν πρέπει να απαντήσω. Όχι, δεν μπορεί να απαντήσω ο Δήμαρχος, διότι λογικά δεν μπορεί. Εγώ. Με πρωτόκολλο το κουτεράκι ξεκινήσαμε το 82 από διαφορετικές παρατάξεις, αντίπαλοι δηλαδή, και συναντηθήκαμε, οικοδομήσαμε για το καλό της πόλης τη συνεργασία μας μετά από 16 χρόνια. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει πολλά. Ότι βρήκαμε το δρόμο να επικοινωνούμε, να συνεργαστούμε και μετά να διοικήσουμε αυτό το Δήμο επί άλλα 15 χρόνια. Τι γίνεται με τον κύριο Τζουλάκη? Με τον κύριο Τζουλάκη βρεθήκαμε να διοικούμε το Δήμο. Εμείς από το 82, ο κύριο Τζουλάκης μόλις είχε εμφανιστεί τον ιδωτό, με 150 ψήφους έφερε και τον κάνουμε Δήμαρχο. Δεν μπορώ να συνεννοηθώ ούτε ένα δευτερόλεπτο μαζί του. Δείχνει μία ανέβεια, μία αλαζονία, μία υπεροψία και μία φρασίδικα. Δεν σέβεται την προσφορά κανενός. Ξέρετε πότε θα μας σεβότανε? Εάν πηγαίναμε και του ζητούσαμε εξυπηρέτηση, θα ήταν έτοιμος να τα δώσει όλα για να μην μας έχει απέναντι. Επειδή όμως εμείς οι απέναντι έχουμε ζήσει απέναντι στους τότε μέχρι τότε δημάρχους και μας εκτιμήσανε για όσους ζούνε και μας εκτιμούσανε και αυτοί που αποχώρησαν από τη ζωή, και αυτή η εκτίμηση είναι αμοιβαία στο πρόσωπο, όχι το ατομικό, το θεσμικό. Εμείς σεβόμαστε το θεσμό, υπηρετούμε την πόλη μέσα από τους θεσμούς και δεν θα πηγαίνουμε ποτέ να υποχρεωθούμε, γιατί αυτή την πολιτική κάνει, την πελατειακή. Ο Γιώργος ο Κουτεράκης δεν θα θυσιάσει τίποτε για την πόλη αυτή, μόνο θα υπηρετήσει και δεν θα κάνει το χατήρι κανενός. Την πόλη και ο άλλος υπηρετεί την πελατεία. Μεγάλη διαφορά. Κάποια αφορούν ουσιαστικά και προηγούμενη ερώτηση για να κάνει το περίπτωση της χώρας και τα οικόπεδα που υπάρχουν στον Δήμο, και αν κάποια από αυτά θα μπορούσαν να γίνουν και κατά ποδοσφαίρου ή μπάσκετ, και υπάρχει ειδική αναφορά στο οικόπεδο στους Αγίους Αναγέννητους. Μεγάλος ελεύθερος χώρος, η πόλη δεν έχει πια κοινούς. Είναι ένα οικόπεδο στους Αγίους Αναγγείλους, που είναι 1,5 στέρεμα, το οποίο το βλέπετε. Η Ιδέα. Πούμε για την Ιδέα. Η Ιδέα, επειδή έχει συγκεκριμένο σκοπό και είναι γνωστό, θα το πούμε αμέσως μετά. Επειδή παίζεται ένα θέμα εκεί, είναι προσανατολισμένο, το νοικιάζουμε από τα ΕΛΤΑ, τα οποία το 2007 πήγαν να το εκποιήσουν και το σταματήσαμε. Εμείς ήμασταν τότε στην Δημοτική Αρχή, έκτοτε πήγε στην άκρη και σήμερα το βγάλανε για λίγο και προσπαθήσαμε το Δήμο να επενδυάσει. Είναι για χώρο πρασίνου και παιδική χαρά αυτό το οικόπεδο σε αυτή την περιοχή. Του δε δηλαδή, η αρχική σκέψη από το 2002-2003-2004 ήταν για αθλητικούς χώρους, κλειστές και ανοιχτούς και κλειστούς αθλητικούς χώρους. Όμως οι ανάγκες των σχολείων μας έκανε να μην υλοποιήσουμε αυτό το σχέδιο και να το φυλάμε σαν εφεδρεία. Μήπως υπάρξει ανάγκη να χτίσουμε σχολείο και δεν μπορούμε να το χτίσουμε αλλού, γιατί ήδη η εκπαίδευση πιέζεται αρκετά και ειδικά η πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με αποτέλεσμα πολλά παιδιά της Νέας Μύρου να τα στέλνουμε σήμερα τουλάχιστον 180 παιδιά σε άλλα σχολεία γειτονικών δήμων. Άρα να δούμε 1-2 χρόνια ακόμα τι γίνεται με τις ζωές και τροές, και αν έχουμε αυξητική τάξη, είναι μια εφεδρεία, τάση, είναι μια εφεδρεία για σχολείο. Οι άλλοι μικροί χώροι είναι πάρα πολύ μικροί, δεν κάνουν και δεν κάνουν μεσημειακές παρεμβάσεις. Έχουμε φροντίσει, αλλά δυστυχώς η κρίση άλλαξε τα πράγματα, να τους δεσμεύσουμε από την ΚΕΠ για να τους αποκτήσουμε. Αλλά τώρα πιθανώς να έχουμε πάει και στο ΤΑΙΠΕΔ,
δεν μας είχε ενημερώσει ο Δήμαρχος σχετικά παρότι το ζητήσαμε, είναι ένα ερώτημα με 7-8 ακόμα ελεύθερα επόμενα στην Ασμόνη. Λοιπόν, πάμε σε μια πιο πολιτική, την έχει κάνει ο κ. Βασίλης Αγγελόπουλος, δηλαδή όπως είναι, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη ότι η υπόθεση Κουτελάκη Ακουβάκη έπαιξε σημαντικό ρόλο στη μη εκλογή σας την τελευταία φορά, τι σκέφτεστε να κάνετε για να διαδευκαρθεί αυτή η υπόθεση. Επειδή πίστευα ότι θα κάποιος θα προδοτήσει αυτό το πράγμα και επειδή είπα κάποια πράγματα στο σπότι, είπα σήμερα για πρώτη φορά, το έχω βάλει και εδώ, δεν ξέρω ποιος είναι ο κ. Αγγελόπουλος. Εγώ είμαι. Μίλησα μαζί σας και προηγουμένως. Θα ήθελα επιπρόσθετα, με συγχωρείτε, να θέσω ένα θέμα και για τους δρόμους. Ας πούμε αυτό που είναι πιο σημαντικό. Μεγάλο Αλεξάνδρου. Δεν σας άκουσα. Λέω, θα ήθελα να θέσω ένα θέμα για τις οδούς. Ρεδεστού, που ξεκινάς να πας για Ελευθερίου Βενιζέλου και ξαφνικά σταματάς και δεν μπορείς να βγεις. Σοφούλη, που δέχεται το καυσαέριο με τους τόνους. Και Μεγάλο Αλεξάνδρου, που είναι παράλληλος και δέχεται το 1.000 των καυσαερίων από ό,τι δέχεται τη Σοφούλη. Αυτά που θα πω τα ξέρει όλα που λέει ο όλα τα ξέρει ο κ. Μπουλάκης. Γιατί ήταν πάνω σε όλο. Αυτή εδώ όμως αυτός είναι η απόφαση του δικαστηρίου. 22 Δεκεμβρίου 2010. Μετά από 7 συνεδριάσεις δημόσιες, στις οποίες παρευρίσκονταν ο κ. Χατζατουριάν, ο κ. Τζουλάκης, αυτοί που τα διέδιδαν ότι δεν παραγράφηκε, δεν αθωώθηκε, παραγράφηκε. Σας διαβάζω λοιπόν. Απόφαση σελίδα 117. Το δικαστήριο κηρύσσει αθώους τους κατηγορημένους 2, 3, 10 ήταν. Το δικαστήριο κηρύσσει αθώους σελίδα 141 της απόφασης 22 Δεκεμβρίου. Όχι βούλευμα, απόφαση δικαστηρίου. Αυτό είναι το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών με το οποίο εγώ, η κυρία Ιακουβάκη και άλλοι 8 παραπευθήκαμε. Παραπευθήκαμε σε αυτό το δικαστήριο για να εκδώσει την απόφαση. Με αυτό το βούλευμα. Δύο δημοτικοί σύμβουλοι του κύριου Τζουλάκη που είναι σε αυτό το βούλευμα δεν παραπέφθηκαν σε αυτή τη δίκη λόγω παραγραφής. Σελίδα 41. Να τελειώνουμε με αυτά. Να τελειώνουμε. Και αν δεν θέλουν να τελειώσουμε, έχουμε την όρεξη να τα ανοίξουμε αυτά τα θέματα που δεν αφορούν πια την πόλη. Δεν έλειψα ούτε μια φορά από την πόλη από τότε. Είμαι παρόν. Αν είχα αποφάσεις άλλες, δεν θα ήμουν παρόν. Έκανα λάθος που του παραχώρησα τον Δήμο. Που το θεωρούσα ικανό και που δεν μπορούσα να φανταστώ ότι η φιλοδοξία και η ματαιοδοξία και το συμφέρον είναι ισχυρότερες από τη φιλία. Είναι ισχυρότερες από τη συνεργατικότητα. Οκ, ο καθένας πληρώνει, αν για κάτι λυπούμε, ειλικρινά σας λέω, δεν είναι για το λάθος μου, γιατί το λάθος μου ήταν λάθος μου. Είναι ότι με το λάθος μου πλήγωσα και οδήγησα σε δεύτερους ρόλους και τους συνεργάτες μου. Γι' αυτό λυπάμαι περισσότερο από που οδήγησα τον εαυτό μου. Γιατί το λάθος ήταν δικό μου, δεν ήταν δικό τους. Και εκείνοι βιώνουν μαζί με μένα το δικό μου λάθος. Πάμε σε επόμενη ερώτηση. Νομίζω ότι έχει γίνει μια μικρή αναφορά, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται μεγαλύτερη ανάλυση. Ποια γνώμη σας και τις ιδέες να κάνετε για την οργάνωση και την αντιμετώπιση που υπάρχει στον πολιτιστικό οργανισμό του Δήμου Νέας Μύρνης. Οκ. Πάμε λοιπόν σε ένα που είχαμε κάνει για τα αδέσποτα ζώα.
είδε την αναφορά στο Δήμο του Ηρακλείου του Κυστολικού Κύμβλου, ο οποίο βραβεύτηκε και πρόσφατα για τα δέσποτα και όσα κάνει και η Δημοτική Αρχή και υποτίθεται να κάνει γι' αυτό η επόμενη Δημοτική Αρχή. Τα δέσποτα ζώα η κυρία Ιακουβάκη γνωρίζει καλύτερα και ο κύριος Μάρκος Ερμέρη έχει βοηθήσει. Ήταν από την αρχή της τα αδέσποτα, θα πω για τα φιλοζωικά. Ήταν από την αρχή στο κέντρο του ενδιαφέροντος μου. Από το 2001, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε συμβάσεις με τη φιλοζωική εταιρεία και εν συνεχεία με τον ΠΕΣΙΔΑ, που είναι δύο οργανωμένες μορφές όπου προστατεύουν τα αδέσποτα ζώα, τα παραλαμβάνουν, τα θεραπεύουν, τα καθαρίζουν, τα φροντίζουν, τους βάζουν περιλένια κτλ. Και τα επιστρέφουν στην πόλη. Άρα πρόγραμμα ίσχυε πάντα για την πόλη σε ό,τι αφορά τα αδέσποτα ζώα. Γι' αυτό από τα υπερβολικά δαγκώματα της πλατείας του 2001 και του 2002 και του 2003, αυτό το θέμα, τα κόμματα στην πλατεία κόμματα 5 την ημέρα στο Δημαρχείο, ας πούμε, και παραπονούμενο, εξαλείφθηκε. Το σημαντικό που έχουμε σήμερα της πόλης είναι να συνεννοηθούμε, είναι ένα δύσκολο και ευαίσθητο κεφάλαιο να συνεννοηθούμε με τις φιλοζωικές οργανώσεις για το τι μπορεί να κάνει ο Δήμος σε σχέση με τα κατοικίδια. Διότι πρέπει να δούμε με πολύ ευαισθησία, γιατί η πόλη είναι πολύ σφιγμένη, δεν έχει χώρους περιαστικούς. Πού μπορούμε να οργανώσουμε, σε ποια περιοχή της πόλης δεν είναι εύκολο χώρους πέρα από την προστασία να έχουμε κτίνια τους κτλ. Αυτό είναι το εύκολο. Να δούμε χώρους περιπάτου αυτό τον σκυλοπάνω που έχει, ναι, να το δούμε. Γιατί ο Παπάγος έχει εκτάσεις στα όρια των βουνών που μπορείς εύκολα να φτιάξει ένα οργανωμένο. Εδώ είναι όλα μέσα στην πόλη, δηλαδή οποιοδήποτε πάγκο είναι κάτω από τα μπαλκόνια των πολυκατοικίων που σημαίνει να πεις εδώ 50, ας πούμε, κάθε βράδυ άνθρωποι με το κατοικίδιό τους, δεν είναι το καλύτερο ούτε για αυτούς, γιατί οχλούν, ούτε για τους οχλούμενους. Αλλά να το δούμε σε ένα σημείο, ίσως σε κάποια περιοχή του άλλου μέσα, να το δούμε. Είναι, δεν σπέμπτω να το πω, νιώθω ότι είναι ένα δύσκολο θέμα η επιλογή αυτή. Είναι οι μαχοί που ασχολούνται με τα δέσποτα, θα είναι λίγο συνεργάσιμοι, όπως παίρνουν τηλέφωνο και να μην έχουν το προφίλ του υποψηφίου βουλευτή, ας πούμε. Σ' αυτό το άλλο. Για να μην απάλευα για να διαθέσω τα δέσποτα που το βρήκα στα όρια με την Καλυφθέα. Λοιπόν, θα πάω σε δύο ερωτήματα ακόμη. Έχουμε ένα που αφορά το παρκάρισμα, τα ιδιωτικά πάρκινγκ και τι γίνεται με αυτό στην πόλη. Και ένα δεύτερο, αν υπάρχει στο πρόγραμμα κάποιο πρόγραμμα για δράσεις περιορισμού των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος. Κοιτάξτε, αυτό καταλαβαίνω ότι η ερώτηση αφορά κάποιους που ενώ υπάρχει ιδιωτικό πάρκινγκ, παρκάρουν μπροστά στο ιδιωτικό πάρκινγκ και εμποδίζουν το αυτοκίνητο, ας πούμε, αυτό για το οποίο είναι θεσμοθετημένο το πάρκινγκ, να μπει και να βγει από το πάρκινγκ. Δηλαδή από το πάρκινγκ σας ανέχεται και μπαίνει από πίσω κάποιος και... Αν είναι αυτή η ερώτηση, αν την κατάλαβα καλά, αυτή μόνο... Όχι, δεν την κατάλαβα. Να την επαναδιατυπώσω. Εγώ είμαι. Ναι, πολύ ερώτηση. Επειδή με τα έργα αυτομάτως δημιουργείται ένα εύλογο πρόβλημα στο κομμάτι του πάρκινγκ, έτσι. Γιατί όλοι οι ομήρωνοι άκου που εργάζονται σε αυτές τις πλατείες και τα λοιπά πρέπει κάπου να κάνουν αυτοκίνητα, επομένως στα αρχή της ομήρων. Ως εκ τούτου λοιπόν δημιουργείται το πρόβλημα του πάρκινγκ. Κάτι το οποίο μπορεί τώρα κάποιος να μην τους απασχολεί γιατί έχουν δικό τους, αλλά εγώ που είδα για το δικό μου, δημιουργείται ένα εύλογο πρόβλημα παντού. Θα ήθελα λοιπόν κάτι να ρωτήσω, ποιες είναι οι κινήσεις τις οποίες θα κάνετε έμεσα ή άμεσα στο κομμάτι αυτό, δηλαδή κάποιος τρόπος με τον οποίο για εμάς τους δημότες θα μας βοηθήσετε να απελευθερωθούμε από αυτό το φάσμα του, αυτής της δυσκολίας, τέλος πάντων. Ευχαριστώ. Από το 2002 και το 2006 και το 2010 οφείλω να πω ότι από τα βασικά στοιχεία του εντοπισμού μας ως προβλημάτων της πόλης ήταν το παρκάρισμα. Δηλαδή, παρκάρισμα, πεζοδρόμια απασχολούν όλο τον κόσμο. Ωραία, και τι κάνατε. Κάναμε ένα πράγμα, θα έπρεπε να κάνουμε πέντε, κάναμε ένα. Προσπαθήσαμε
να λύσουμε το θέμα της στάθμευσης της πόλης που αφορά όλη την πόλη στο κέντρο της, δηλαδή κάνοντας ένα υπόγειο γκαράζ. Βεβαίως, το υπόγειο γκαράζ για 30 χρόνια θα είναι ιδιωτικό. Έχουμε διανύσει ήδη από το 2004 που είναι η σύμβαση, μέχρι σήμερα τα μισά περίπου. Εμείς, γι' αυτό θα πω και για τις γειτονιές, έχουμε μία σκέψη. Δεν θα ήθελα να την πω, αλλά θα την πω γιατί με ρωτήσατε. Θα ήθελα να το έχω αποφύγει, γιατί θέλω να το πω στο πρόγραμμα. Εμείς που ξέρουμε πώς δημιουργήθηκε αυτό το γκαράζ, θετικά το λέω γιατί εμείς το κάναμε, θέλουμε να το πάρουμε πίσω. Δηλαδή θέλουμε να μην περιμένουμε τα 14 χρόνια, να αποζημιώσουμε για το υπόλοιπο του χρόνου την εταιρεία η οποία το κατασκεύασε, να διαπραγματευτούμε το ποσό της αποπληρωμής και να το πάρουμε για να έχουμε δική μας τιμολογιακή πολιτική. Η σκέψη λοιπόν σε αυτό είναι, εάν τα καταφέρουμε, μην με ρωτήσει κανένας για τα οικονομικά. Ό,τι λέω, δεχτείτε το ως, μην το πιστέψετε, αλλά μην με ρωτήσετε όμως, δεχτείτε το ως αξίωμα μου για ό,τι λέω, έχουμε μελετήσει μέχρι το τελευταίο ευρώ και μπορούμε να το κάνουμε. Θέλω να με φτύσετε στα μούτρα, αν έρθω και σας πω μετά από ένα χρόνο δεν το έκανα αυτό γιατί δεν είχα τους πόρους. Να πείτε με κοροϊδεύσεις. Λοιπόν, εκεί θέλουμε για ένα χρόνο να είναι εντελώς δωρεά. Να μάθει ο κόσμος να χρησιμοποιεί αυτό το πάρκο. Εν συνεχεία θέλουμε να έχουμε μισό ευρώ, τελεία, μισό ευρώ, την ώρα, μισό ευρώ την ώρα, για αυτούς οι οποίοι δεν είναι κάτοικοι. Και όποιος κάτοικος έχει στο Δήμο κάρτα, να βγάλει ως δημότης, να μπορεί να το χρησιμοποιεί δωρεάν. Δεν θέλουμε έσοδα από τον καράζ. Προσέξτε τώρα τη φιλοσοφία. Θέλουμε να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο να πηγαίνει να το βάζει για να μην το βάζει στα πεζοδρόμια. Να ανασάνει η περιοχή, δίνοντάς του έστω αυτό το κίνητρο του δωρεάν, ρε παιδί μου, ή του τόσο μικρού που δεν είναι πρόβλημα, ας πούμε. Μη με ταλαιπωρείς και ταλαιπωρείσαι με καυσαέργο, γυρνώντας γύρω-γύρω, ανεβαίνοντας τα πεζοδρόμια, πλακωνόμενοι μεταξύ μας, κορνάροντας ο ένας από τον άλλο. Δηλωσιές είναι 750 θέσεις και κάθονται. Είναι το μεγαλύτερο γκαράζ της Αθήνας και κάθεται. Συγγνώμη, αλλά το δωρεάν αγορά ακούγεται πολύ ωραίο. Για τους δημότες. Ναι. Γι' αυτό είπα μισό ευρώ για τους εταιροδημότες. Εγώ θεωρώ ότι για ορισμένα πράγματα πληρώνεται από τα δημοτικά στέλη. Δηλαδή, θεωρώ ότι το ένα επιπλέον καπί, η στάθμευση, ο επιπλέον παιδικός σταθμός, το επιπλέον εργάκι που κάνουμε και μπορεί να αφορά, εμείς άτυπα το μαζεύουμε, το φυλάσσουμε, το εξασφαλίζουμε με ένα άτυπο τρόπο από αυτό που πληρώνει στα δημοτικά στέλη και είναι μόνο για την καθαριότητα και τον φωτισμό. Αλλά είναι τέτοιο που μας επιτρέπει εμέσως να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και άλλες λειτουργίες χωρίς παραπάνω έξοδα για τον κάθε πολίτη. Εάν αυτό δεν το καταφέρουμε, είναι δική μας αποτυχία. Εγώ γι' αυτό το λέω. Μέχρι 14 χρόνια το καταφέραμε. 14 χρόνια το καταφέραμε. Τα δημοτικά τέλη είναι σε καλό επίπεδο. Δεν είμαι υπέρ της μείωσής τους. Αν σας πω ότι θα μειώσουμε 15% τα δημοτικά τέλη, θα πληρώνετε 17 ευρώ λιγότερα το χρόνο το σπίτι των 100 τετραγωνικών, άλλα 1,5 ευρώ το μήνα. Δεν θα δημιουργήσει διαφορά εισοδηματική σε κανέναν. Ενώ με αυτό το 1,5 ευρώ το μήνα, της μη μείωσής τους αν θέλετε, μαζεύουμε 1,5 εκατομμύρια το χρόνο. Μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε σύνολο δράσεων των πρωτοβουλίων πολλαπλάσιες του 1,5 ευρώ στον καθένα. Που άλλες θα αφορούν εσάς και άλλες θα αφορούν κάποιες άλλες ομάδες και άλλες θα αφορούν κάποιες άλλες ομάδες. Τώρα στις γειτονιές, γιατί πολύ ενδιαφέρον το θέμα, δεν έχω απαντήσεις. Πρέπει να μελετήσουμε σε κάθε γειτονιά. Το νέο κλειστό θα έχει 250 θέσεις, δηλαδή σε εκείνη την περιοχή θα έχουμε 250 θέσεις υπόγειου γκαράζ, στο νέο κλειστό της Αρτάκης.
το οποίο τις ώρες με εξαίρεση τη μέρα του αγώνα μπορεί να είναι σε χρήση της γειτονιάς. Ναι, αλλά θα δέχεται διπλάσιο κόσμο να έχει κατάσταση. Όχι, λέω με εξαίρεση την ώρα του αγώνα. Με εξαίρεση την ώρα. Και τώρα το δέχεται. Και πάμε κάτω τους όλα σας τα πεζοδρόμια. Ναι, αυτό είναι σωστό. Μα γι' αυτό εκεί έγινε το πέρα. Για να μπαίνει μέσα τα αμάξια και να μην διαλύει την περιοχή όταν γίνεται αγώνα. Πέρα από το τι να πάρει και μια να πάρει άλλη λειτουργία. Λοιπόν, θα πρέπει σιγά σιγά να πάμε σε λύση της διαδικασίας. Να πούμε ότι αν έχουν μείνει κάποια να πάρει τα ερωτήματα, θα πατηθούν στο site του Συλλόγου, θα τα δείτε όλα για την παρουσία, έτσι κι αλλιώς. Έχω ένα ερώτημα μπροστά που είναι για τον έργο, τον οποίο δεν έχουμε αναφέρει, είναι αυτό του Πρασίνου. Γίνονται παράπονα ότι για να κλαδευτεί δέντρο στο πεζοδρόμιο θα πρέπει να πάρουν μέσον οι άνθρωποι εδώ. Αν υπάρχει και από αυτό το πρώτο που να διοχωθεί η κατάσταση. Έτσι μου γράφουμε τα Πριν περίπου ένα μήνα, είχε βγει στο νέο αρχηγείο στο DRTR μία ανάρτηση, η οποία έλεγε από το Γενικατογενή Γραμματέα του Κουστάκη, κύριο Κουστάκη, το γραφείο, το οποίο μας έλεγε να χορηγήσουν τα τυχαία επικοινωνία των ετοιμάτων μεταδοτέσεων από το 2004 Σεπτέμβριο και μετά. Αυτό, έως να επιδοθεί σε αυτό, ο φάκελος του Δημότου. Και ήθελα να ρωτήσω τον Δήμαρχο, τι εννοεί όταν λέει φάκελος Δημότη, πρώτον, και δεύτερον, ως προς την καινούργια ευρωπαϊκή οδηγία του GDPR, πόσο μπορούμε να προστατευτούμε από αυτή την έλαβα την οποία θα συμβεί από τώρα και μέχρι το Μάιο με χρήματα δικά μας και με ηλουστρασιό χαρτί, το οποίο πληρώνουμε αφιδώς. Αυτό εδώ μου είναι προχθές στο σπίτι, είναι από το Historical Run, κύριε Χατζατουριάν, 7.000 αντίγραφα γράφεται σήμερα τουλάχιστον, το κομμετής γύρω στα 10 και πλάς, το κόμμα γύρω στα 2 πρώτα 1 για πλάκα, αυτό παραπεί 20.000. Για ποιο λόγο να, αυτή εδώ η επικοινωνία να μην δοθούν τα 20.000 αυτά σε μια άλλη, όπως μιλάει ο Γιώργος προηγουμένως, δράση μας, κοινωνική πολιτική, ευαισθητοποίηση. Δεν θέλω δηλαδή από τώρα μέχρι το Μάη να με διαλύσουμε το φάκελο Δημότη, γιατί θα πληρώνω εγώ. Συγγνώμη για το ύφος, αλλά έχω αγανακτήσει. Έχω αγανακτήσει πραγματικά. Με CD μέσα και τα λοιπά, έτσι. Με CD. Επειδή λέγομαι Χρήστος Καραδανάς και έκανα την ερώτηση για το Ταμείο. Ζούμε σε μια χώρα που λεφτά δεν υπάρχουν. Δεν έκανα την ερώτηση αυτό για να πω ότι ο Δήμος της Νέας Σμύρνης έχει 10 εκατομμύρια ευρώ ταμείο. Εγώ θέλω να πω, η πολιτική του Κουτελάκη είναι να γίνουν 12, 13, 14. Είναι αυτά που είναι στα δύο, ώστε να γίνουν άλλοι δύο παιδικοί σταθμοί, άλλα δύο καπί, άλλα δύο. Πρέπει τα λεφτά να τα αποδίδουμε στον πολίτη, όχι να τα έχουμε στο ταμείο. Θέλω να δω την πολιτική, τη δικιά σας. Λοιπόν, σε αυτό που είπε ο Δημήτρης και το κλείνουμε με αυτά τα δύο, γιατί σας κουράσαμε και θα κουραστούμε όλοι και μετά θα κλείνουμε. Εφόσον ευχαριστήσω τον Δημήτρη που ήταν εδώ και μας βοήθησε, αυτό που είπε ο Δημήτρης Μπουχαγιάς, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία που υπάρχει από τον Μάιο και στην Ελλάδα, είναι κανονισμός. Δεν χρειάζεται ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο. Οι κανονισμοί δεν ενσωματώνονται, οι οδηγίες ενσωματώνονται. Οι κανονισμοί ισχύουν αυτομάτως για όλες τις χώρες. Από το Μάιο και μετά δεν μπορεί να γίνεται επεξεργασία του 18. Δεν μπορεί να γίνεται επεξεργασία του κανένα δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα προσωπικών δεδομένων, ας πούμε των πελατών του, για να συνεννοηθούμε. Ας πούμε. Λοιπόν, στο Δήμο, εν ώψη εκλογών, ζητάνε από τις υπηρεσίες η ηγεσία του Δήμου, ο Δήμαρχος και ο Γενικός Γραμματέας, να του δώσει τα στοιχεία των μεταδημοτεύσεων. Γιατί εμείς αυτό το έγγραφο συλλάβαμε. Μπορεί να υπάρχουν και άλλα, που μέσα στην καθημερινότητα του Δήμου δεν είμαστε από πάνω.
με τα οποία ζητούν τα στοιχεία από τα δημοτολόγια, ποιοι κάναν μεταδημότευση από το 2014 μέχρι τώρα. Προφανώς έχουν ζητήσει και από άλλες υπηρεσίες ονόματα, τα χαρτιά, τους παιδικούς σταθμούς, από τα αθλητικά προγράμματα. Εμείς αυτό μπορέσαμε και συλλάβαμε δημοσιογραφικά και πολιτικά, για να τους δώσουν τα στοιχεία, να επεξεργαστούν τα στοιχεία και τις διευθύνσεις για να στείλουν έντυπα. Αυτό σύμφωνα με τον κανονισμό είναι παράνομο. Μπορεί να σταλεί έντυπο από κάποιον φορέα σε κάποιον αν προηγούμενα έχει συνενέσει. Μπορώ να σε ενοχλώ με SMS αν προηγούμενα έχει συνενέσει. Μπορώ να σε πάρω τηλέφωνο και να σου λέω ο Δήμος κάνει αυτό και εκείνο και να σε οπλώ εάν προηγούμενα έχει συνενέσει. Γιατί πού βρήκα τα στοιχεία σου και σε παίρνω, από ποια βάση δεδομένων τα βρήκα. Έτσι. Δεν είναι. Σύμφωνοι. Αυτό λοιπόν θα δείτε ότι οι τράπεζες λίγο. Μειώθηκε η όχληση, δεν εξαφανίστηκε αλλά μειώθηκε γιατί φοβούνται τώρα. Τα πρόστιμα είναι πολύ μεγάλα. Αυτό κάνει ο κ. Τουλάκης τώρα. Ο φάκελος του Δημότη είναι ένας φάκελος που νομίζαμε θα είναι ενημερωτικός για τους πολίτες και έχει μέσα φωτογραφίες από τα έργα. Εμείς νομίζαμε ότι θα ενημερώνει για το τι υπηρεσίες έχει ο Δήμος και πώς θα απευθύνεστε σε αυτές και πού αν θέλετε αυτό μπορείτε. Και έχει φωτογραφίες από τα έργα του. Μας κοροϊδέψε, το ψηφίσαμε εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο για να μην νομίζω ενημερωτικό, αλλά ο φάκελος του Δημότη ενημερωτικά. Και αυτό είναι φωτογραφίες από τα έργα. Τώρα, σε όποιο πολίτη πάει αυτός ο φάκελος ή άλλα πράγματα από το Δήμο και έχει πάνω το όνομά του και λέει Κουτελάκης Γεώργιος Κωνσταντινούπολης 17, πάρε κάτι από το Δήμο, διαφημιστικό, ενημερωτικό, προπαγανδιστικό, το οτιδήποτε, έχω δικαίωμα να τον καταγγείλω και να πάρω και μεγάλη αποζημίωση. Άρα είναι παράνομο, θέλω να πω, και όποιος το υποστεί και έχει όρεξη μπορεί να το κυνηγήσει και να γίνει και πλούσιος κυνηγώντας. Γιατί τα πρόστιμα είναι πολύ, πολύ ακριβά. Τώρα, το ταμείο που λέει ο Δημήτρης και κλείνουμε, προσέξτε. Εγώ θεωρώ, ο Χρήστος, εγώ θεωρώ, για τη βάση, η δική μου άποψη, που μπορεί να είναι σωστή, μπορεί να είναι και λάθος, θεωρώ ότι ο Δήμος πρέπει να έχει πάντα ως μαξιλαράκι ασφαλείας ένας Δήμος στα οικονομικά μεγέθη του δικού μας, του ετήσιου ενεργητικού του δηλαδή, μέχρι 5 το πολύ 6 εκατομμύρια ευρώ. Είναι το ακραίο όριο ασφαλείας σε κάτι που μπορεί να του συμβεί ή σε κάτι που μπορεί να προκύψει να επενδύσει άμεσα και να έχει το απόθεμα για να μην οδηγείται σε δανεισμό. Από εκεί και πέρα και εμείς τους λέγαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, επειδή ξέραμε πώς θα εξελιχθεί ο προϋπολογισμός, διαθέστε τμήμα αυτού του ποσού, από τα 10, τα 500 χιλιάρικα, ρε παιδί μου, για να συγκροτήσετε ένα πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, εκπαιδευτικής, ξέρω εγώ, ενίσχυσης και κάποιων πραγμάτων στην εκπαίδευση. Γιατί δεν μιλάμε για πολιτισμό. Άλλο ένα κοινωνικό πρωτοπολείο. Θέλω να σου πω ότι τους λέγαμε τι τα κάνουμε αυτά τα λεφτά με την έννοια να τα κάνουμε κάτι. Να, τα λεφτά δεν είναι για να αυγατένουν, είναι για να δημιουργούν, αλλά είναι πολλά τα λεφτά. Είναι πολλά, ε. Το περίσσευμα των 3 εκατομμυρίων που συγκροτήσαμε είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν είναι εύκολο φάγωτο σε εισαγωγικά με αποτέλεσμα πάντα να παραμένει κάτι στο ταμείο. Εμείς σε κάθε περίπτωση θεωρούμε μαξιλαράκι ασφαλείας τα 5 με 6 εκατομμύρια ευρώ και θέλουν τα υπόλοιπα χρήματα να τα κάνουμε να χρηματοδοτήσουμε σε αιτήσια βάση την κοινωνική μας πολιτική σε όλα αυτά που είπαμε προηγούμενα, διατηρώντας όμως πάντα αυτό περίπου το μαξιλαράκι ως ακραίο στοιχείο ασφάλειας ενός Δήμου. Τώρα το πράσινο. Δεν ξέρω τι εικόνες έχει ο καθένας. Αλλού είναι άθλιο, εννοώ το πράσινο, το δημόσιο, κήποι, πλατείες κτλ. Και αλλού είναι ικανοποιητικό. Είναι ανάλογα με ποιο πλευρό ξυπνήσει ο κ. Κονιδάρης. Δεν θα πω, ή αν ξυπνήσει από εκεί. Αν έχει να κάνει πολλά όργανα παιδικό χαρό που τα προμηθεύεται έτσι πολύ πλούσια και πολύ υπερβολικά και τα αλλάζει κάθε. Ωραία, θα την ξαναξυλώσουμε μετά από 2 χρόνια. Είναι έξω από τις σχέσεις. Μας ενδιαφέρουν και άλλους χώρους πρασίνου. Στο πράσινο αυτό είναι το ενδιαφέρον μας. Να κλαδεύουμε σωστά, να μαζεύουμε σωστά την διαχείριση, να ενωτιούμε και να αυξάνουμε τους
δημόσιους χώρους, αν θα δείτε το έργο των Λουτρών Έφη, αν θα δείτε αυτό που έχουμε σχεδιάσει στα Λουτρών, δεν το ξέρει ο Τζουλάκης, αυτό που δημοκράτησε δηλαδή, δεν το ξέρει να στο περιγράψει, είναι τι σημαίνει αξιοποιώ υπάρχοντες χώρους πρασίνου, καταργώ ενδιάμεσους δρόμους, διαμορφώνω ένα ενιαίο σύνολο περιβάλλου πρασίνου, παιδιού, παιχνιδιού και αξιοποιώ κατακαιρματισμένους χώρους, τριγωνάκια, πρασινάκια, νησιδούλες και τα κάνω όλα, τα ενοποιώ καταργώντας τους ενδιάμεσους άνθρωπους, τους δρομάκους και υποδρομάκους για να... αυτό πρέπει να είναι ο στόχος της πόλης. Συγγνώμη, δεν ασχολούνται με τα ίδια υπάρχοντα δέντρα. Και έχω λάβει την απάντηση από τον κύριο Κονιδάρη ότι ο εργολάβος δεν προλαβαίνει. Αυτό που λέει η Έφη Κατρέα, να σου πω, εμείς την γεωπονική υπηρεσία τη διεξάγαμε με δικό μας προσωπικό. Σήμερα η γεωπονική υπηρεσία έχει καταργηθεί και όλα τα παίρνουν εξωτερικά συνεργεία, φυτεύουν, κλαδεύουν, μαζεύουν, όλα είναι σε εξωτερικά συνεργεία. Σας ευχαριστώ πολύ. Τίποτα. Αφήνουμε μεγάλη.